Εδώ είμαι, η αγάπη έβαλε λίγο πιο κάτω την καρέκλα γιατί ήταν ψηλά και πήγε το μικρόφωνο 1,5 μέτρο πιο πάνω. Συμβαίνουν αυτά ζωντανές εκπομπές. Γιατί καρφώνεις τώρα. Μπορεί κάποιος να έχει την εικόνα ότι είμαι 80. Ναι, είναι πραγματική. Είναι 70. Θα μπορούσα. Είναι 70 είσαι. Ωραία. Θέλω να το περάσουμε έτσι από εδώ και πέρα. 23 πόντα τα καινούργια, θα είναι στα 23 πόντα. Θες να το περάσουμε έτσι. Ναι. Ότι είμαι 70. Λαμπάδα του πάω και 24, αγάπη καλή. Είμαι η πιο ψηλή τη 30, ξεκάθαρα. Εντάξει, μην το ξεφτυλίσουμε τώρα. Κοίταξε, αγάπη, αν το πουλήσει στο Instagram αυτό, σε κάνα δύο μηνάκια όλοι θα νομίζουν ότι είναι 80. Α, μπράβο. Είχα μια συζήτηση τέτοια που μου έλεγε. Από κάτω προς τα πάνω. Μου έλεγε φίλο μου ότι πλέον τα έχω δει όλα με το Instagram γιατί πιστεύω ότι οι άλλοι είναι α πούμε 80 και έρχομαι και την περνάω 4 κεφάλια. Ανθρώπινα. το Instagram γενικά είναι μια απάτη. Α, μπράβο. Να τα λέμε όλα. Πες όμως ότι κυκλοφορά άπαφη. Πόσες φορές με έχεις δει βαμμένη. Εντάξει, θες και στο ποντιακό κεφάλι θέλεις. Εάντι, γεια. Ένα στρέμμα. Αποχωρώ, κοίταμε. Τάθερες τώρα, αγάπη. Τάθερες. Τάθερες, φέρνει. Είναι που του πάω παρετήθηκε παραμονεστερικού. Το στέργιο να σας διάζει. Ναι, εδώ θα είμαστε παιδιά, δεν ξέρω πόσο θα είμαστε οι δυο μας. Ήρθε πίσω, έλα λαμπάδα μου. Κράτα λίγο ακόμα, κολόνα του σάι. Για τα μάτια του κόσμου λίγο. Κολόνα του σάι, τέλα εδώ. Και είπα βλακία, δεν ισχύει αυτό. Η Μακ θα έπρεπε να σε έχει μοντέλο. Έχεις μία κίτρινη κάρτα, στη δεύτερη έχω φύγει όντως. Στο λέω. Απειλείς τον αέρα, τώρα θα δεις. Άκου να σου πω, αγάπη. Αχ, έσκασα. Καλά κάνεις και δεν βάφεσαι. Να, μπράβο. Δεν ξέρεις, θα πω μετά. Μην λες μπράβο. Μην είσαι τόσο άπειρη. Χρήστο Κόμπστον. Το λέω εγώ. Είμαι γυναίκα και γίνεται ό,τι θέλω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ωραία. Εντάξει, η αγάπη που έκλεισε δωμάτιο για τον τελικό. Τι σε χαλάει. Σουίτα, παύλα. Τι σε χαλάει. Εξώστη, παύλα. Τι δεν έλαβα. Εγώ, είπα εγώ. Ναι, μας γέμισες τύψεις. Γενικά. Βασικά να ρωτιόμαστε γιατί δουλεύεις όλες ώρες. Άκουρες, έχω θέμα με διαμονή γενικά εγώ. Θέλω να μένω στο καλύτερο. Δεν μπορώ. Έχω φοβία λίγο με τα δωμάτια και με αυτά. Ωραία. Γι' αυτό πάντα μένω στο καλύτερο. Έχεις την Ομόνια κάτι ωραία με τραβέλια, τέτοια. Ξέρεις τι ωραία, σαν τέτοιο. Σαν ντοκιμαντέρ θα είσαι. Δεν θέλω. Μένω πάντα εκεί, ωραία. Ναι. Δικό μου είναι. Πειράζω κανέναν, όχι. Όχι, απλά να ρωτιόμαστε γιατί δουλεύεις αυτό, τίποτα άλλο. Είμαι η ζημέρα της, ναι. Η χομπίστρια αγάπη είχα βρει, λοιπόν. Άρα μεγάλη πρίκα. Για όσους δεν πιάσαν το υπονοούμενο, ξυπνάτε βόδια. Κινητάκια, κινητά και γήπεδα. Συμπάει. Γήπεδο δικό της. Α, μπράβο. Έλα. Αυτό κάτι πρέπει να το κάνουμε, αγάπη. Το στάδιο θα αγάπη. Θα σκεφτώ μόνη μου, όχι με όλους εσάς. Δεν θες βοήθεια, χορηγούς εκεί. Ναι, όχι, δεν θέλω. Τσικοζάνι, όλοι χορηγοί είναι. Θείος είναι ο ένας έχει εκείνο το μαγαζί, ο άλλος ο θείος έχει το άλλο μαγαζί. Αυτά τα προβλήματα. Τι θέματα. Δηλαδή, στα κάλαντα πώς έβγαζες, 230.000 ευρώ. Στα κάλαντα στην πολυκατοικία μου που είμαστε όλοι συγγενείς, έβγαζα ένα 300-400. Κάλαντα με ευρώ έλεγες, αυτό το φλάσσο έφαγα εγώ. Φυσικά, μέχρι πρόπερση έλεγα. Ναι, όντως. Τι λες, ρε. Την αγάπη. Εδώ στο γυμνάσιο πήγαινε, επειδή ήμουν έτσι. Ναι. Λίγο πιο κοντή. Ωραία. Όχι κοντή. Επίστευα, αλλά τι είμαι δημοτικό. Ναι. Μικροδείχνω και λίγο όπως μου λένε όλοι, οπότε. Ναι. Πώς καταλάβετε ότι είμαι η γυμνάσιο, έπαιρνε τα λεφτά εγώ. Εδώ άλλο σε 35 χρόνια με μουσική και λέει τα κάνατε. Γεγονός. Νιώθει παιδί στην καρδιά. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τελικώς πλησιάζει. Εδώ είμαστε. Ωραίο το clean fit με το σπίτι. Μια χαρά είναι. Θα το βρεθεί του χρόνου. Το καταλάβαμε, ναι. Ωραία. Να ξέρετε. Κάνουμε άνοιγμα από τώρα. Ναι, απλά είναι άλλο με καφέ έτσι και άλλο να κάνει εκπομπή. Το καταλάβαμε και αυτό, να ξέρεις. Κάπως μια παρατήρηση, λίγο το τσιγάρο, λίγο πιο διακριτικά. Δηλαδή, ακούγεται λες και σου είπαν είναι το τελευταίο της ζωής σου, τσάντο, και λες τώρα εδώ είμαστε. Θα δώσω. Τέλος πάντων, η τεχνολογία βοηθάει για να βγαίνουμε σαν να είμαστε στο στούντιο το σπίτι. Θα είναι σαν να είσαι εδώ, αλλά δεν θα είσαι εδώ. Είναι Παΐσιος FM. Παΐσιος FM. Είναι το γνωστό σχέδιο Παΐσιος. Που έχουμε καθιερώσει. Ναι. Και τελικώς λοιπόν, παιδιά. Πλησιάζουμε. Είχαμε εδώ προπόνηση κόσμο. Στην Τούμπα. Δεν ξαναπάμε, κάνουμε κάλεσμα 10.30. Ήταν πολύ νωρίς, να ξέρετε. Δηλαδή, ακόμα και εγώ που πήγα από τις 10 παρά, έπρεπε να ξυπνήσω 8. Μην μας το κάνετε αυτό τώρα. Εντάξει. Αλλά ήταν ωραία. Δεν ήταν τόσο. Πώς ήταν εκείνη η προπόνηση πριν τον Ολυμπιακό, που υπήρχε άντε, πιτσί, πανηγύρι. Ναι. Ήταν πολύ μαζεμένα. Και ουσιαστικά ο κόσμος κάθισε ένα 20 λεπτό το πολύ μέσα στο γήπεδο, γιατί μετά έπρεπε να φύγουν για να συνεχιστεί η προπόνηση.
πολύ προσγειωμένοι όλοι. Δεν είχε δηλαδή την τρέλα αυτή. Πολύ νορμάλ. 2-3 συνθήματα και αυτό. Κατά τη γνώμη μου, καλύτερο. Από το να είναι ένα πανηγύρι και να το χάσουμε λιγάκι, ας είμαστε έτσι πιο προσγειωμένοι. Ωραία ήτανε, το χάρηκαν και οι παίκτες όσο μπορούσαν. Εντάξει. Ήταν κάτι διαφορετικό. Αλλά πολύ νωρίς. Ναι, λίγο η ώρα την. Καλά, βέβαια δεν φταίει ο κόσμος η προπόνηση στα 10.30. Σωστό και αυτό. Εντάξει, οκ. Okay. Η ομάδα φεύγει το απόγευμα. Είχε κάτι ωραία εκεί πέρα, πηγαδάκια με Λουτσέσκου. Του ζητούσαν 3-4 διαφορετικά άτομα του Σταφυλίδη. Πήγαιναν εκεί και του έλεγαν coach Σταφυλίδη. Γελούσε ο Λουτσέσκου. Ξανά πήγαινε ο άλλος στο Σταφυλίδη. Γελούσε ξανά ο Λουτσέσκου. Ήταν έτσι κάτι που το ζητούσαν. Στον Καντουρί τον έπιασε ένας και τον μιλούσε στα ελληνικά. Του έλεγε 3 λεπτά. Καντουρί τον κοιτούσε. Τώρα. Χαμογελούσε ο άνθρωπος. Τι να κάνει κι αυτός. Εντάξει, οκ. Του μιλούσε και ένα 3 λεπτά. Του έλεγε εσύ μπορείς, αλλά 2 μέτρα είσαι, εσύ θα το πάρεις μόνος σου. Στα ελληνικά έτσι. Γελούσε ο Καντουρίς. Στα ελληνικά. Ναι, ρε, πήγε στα αγγλικά. Η διστάση τη όταν πηγαίναμε στη Ρωσία μας μιλούσε ο άλλος ρώσικα και ήθελε να καταλάβουμε με το σόλ. Και αυτός έτσι. Τι άλλο. Ο Κάνιας ήταν πολύ εκδηλωτικός πάλι, πάντα. Ο Μπίσης βαρ εννοείται. Πασχαλάκης χαμός. Και μεγαλύτερη αποθέωση για Λουτσέσκου. Με το που ήρθε δηλαδή, όλοι φώνησαν γι' αυτόν. Αυτά τώρα εντάξει. Είπαμε. Ήταν ήσυχα σχετικά. Τα παιδιά μας έχουν επίπεδο. Έχουν πάρει και... Όχι, σου λέω το είδαμε σωστά. Δεν έγινε και το πανηγύρι. 3 συνθήματα και αυτό. Λίγα σα. Και καφέ. Ναι. Τέτοια ώρα άλλωστε. Τι να κάνουμε. 10 παρά ήρθαν οι πρώτοι και ήταν. Το μηνόρι τη αυγή θα τραγουδάμε πριν πρωί. Άστο. Ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν πολύ δύσκολο. Και οι περισσότεροι από ό,τι κατάλαβα έφυγαν για λίγο από τη δουλειά και θα ξαναπήγαιναν. Γιατί όλο αυτό έλεγα. Άντε πάμε γρήγορα. Με το που είπαν δηλαδή ότι παιδιά για να συνεχιστεί η προπόνηση πρέπει να σιγά σιγά να φύγουμε. Τρέχοντας. Τι να είπαν στη δουλειά τους. Έχει προπόνηση ο Πάκρου να πάει ένα δεκαλεπτάκι και έρχομαι. Τι είπαν. Τι, όχι, θα είπαν κάτι. Για ένα μισάωρο, α πούμε, ξαναγυρνάω. Θα σου πω μια δικαιολογία στα γρήγορα. Πω, ξέχασα να πάρω στη γυναίκα μου. Ξέρω εγώ αυτό που μου ζήτησε και θα κλείσει εγώ να πάω να το πάρω μια και έρχομαι. Σε όλη αφεντικό. Καλά. Ποιο αφεντικό θα σου πει ναι για τη γυναίκα σου επειδή δεν τη πήρε κάτι. Λάθος. Πολύ ατυχέ παράδειγμα ήταν αυτό. Δεν θα βρίσκα κάτι. Πες ότι έπαθες κάτι εσύ, δηλαδή. Όχι, δηλαδή, αφού ξέρω ότι είμαι παπατζής, πρέπει να βάλω τη γυναίκα μου στο παιχνίδι. Πες ρε παιδί μου, πάω να πάρω ένα ημόντιουμ. Τι θα πει το αφεντικό, πήγε. Δρόμο, πάρε. Θα σου κάνει γύρισμα. Θα σου πει όχι, άραξε, θα στείλω άλλον. Όχι, και θα σου πει φύγε. Με συντέργεια είμαι. Εντάξει, ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα σήμερα. Και όλοι εντάξει, έλεγαν αυτό, δεν θα είμαστε εκεί. Αυτό συζητούσαμε μεταξύ του περισσότεροι. Να αποθεώσουμε λίγο Σταύρο που δεν του αρέσει ο Λούκας Μόουρα. Δεν σου αρέσει Σταύρο. Του κυνηγάω στο θάνατο. Ανέστησε και αυτός. Και τα δύο ανέστησα. Ωραία Κύπρο χθες, Μόουρα χθες. Σήμερα η Europa League έχει. Δούλεψε το λίγο. Κοίτα, στο προηγούμενο παιχνίδι του Chelsea Άιντραχτ ξεφώνησε ο Γιώβιτς. Μας έχουν πήξει με τον Γιώβιτς και ποιος Γιώβιτς. Άρα το έβαλε. Δηλαδή πάμε καλά, πάμε καλά. Το Μόουρα είπα χθες, την ώρα που τελειώνω την ανάλυση. Ναι. Λέω και τώρα που τον πιάσαμε πολύ, πετάξτε και ένα δεκαρικάκι στο Μόουρα. Το είπα. Και χατρίκι. Αλήθεια. Ε. Μπήκα στη διαδικασία να δω λίγο κανένα εισιτήριο για Μαδρίτη 1 Ιουνίου. Το φθηνότερο, παιδιά, είναι 580 ευρώ. Εντάξει, τι είναι. Δηλαδή πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον τώρα που μιλάμε 120.000 άνθρωποι. Αγάπη, πάρ' του 2. Δεν έχουν κλείσει Σταύρο 120.000 Άγγλοι. Τώρα που μιλάμε. Κοίτα, από Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, καλά Αγγλία, εντάξει, okay. Γαλλίες, Γερμανίες. Πρέπει έχουν κόσμο και οι δύο ομάδες και εντάξει, περισσότερο η Λίβερπουλ. 1 Ιουνίου είναι. Σάββατο 1 Ιουνίου. Δεν θα πάμε τελικό. Εγώ έχω. Μπορώ να βγάλω διαπίστευση. Δεν θα γίνει με προσκλήση ο τελικός της Μαδρίτης. Δεν ξέρω αν σας σοκάρω με αυτό που σας λέω. Δεν θα πάρει, ξέρω εγώ, η ΠΑΕ Λίβερπουλ 120 προσκλήσεις και η ΠΑΕ τότε 120. Θα έχει κόσμο. Και 500 η UEFA θα πρέπει να. Καλεπονούν τον κόσμο οι αλήτες. Γενικά είναι ακριβό ταξίδι στην Ισπανία. Και επειδή είναι και τότε έχουμε μέρες, και Μαδρίτη. Θα δούμε τι θα γίνει. Το ψήνεις πάντως. Ναι. Θα κάνω και μια συσκέψη με Αντώνη Τσακαλέα. Ο Ποκετίνο, Παύλα, Μάκης Γκαγκράτσης που έπαιξε στο. Ο Μάκης μιλάει τελευταίος. Κανονικά. Είναι οι ίδιοι, το βλέπα και χθες. Είναι οι ίδιοι, ρε παιδί μου, κανονικά. Το έλεγαν και στην ομάδα σήμερα πολύ. Το έλεγαν, ε? Ναι. Ο Πέλκας το έλεγε βασικά. Το συζητούσαμε λίγο απ' έξω. Παιδιά, η ομοιότητα του Μάκη του Γκαγκράτση με τον Ποκετίνο
είναι να υποψιάζεσαι τι έκανε. Αργεντίνο, δεν είναι ο Ποκετίνο. Ναι, Αργεντίνο. Ναι. Τι έκανε ο Βασίλη στην Αργεντινή. Και ακόμα και τα μάτια, το βλέμμα του είναι ίδιο. Ποιο ρε. Και ακόμα και το ντύσιμο είναι ίδιο. Εντάξει. Δηλαδή το μόνο που δεν είναι ίδιο είναι αν ψηφίσαν Πασόκ όταν υπήρχε. Που ο Μάκη είναι ένα. Ο Ποκετίνο, ρε φίλε, δεν θα ήταν το αγαπημένο παιδί του Δημήτρη Μελισανίδη. 1,5 χρόνο χωρίς μεταγραφές τότε να. Το χρησιμοποιούσαν σαν επιχείρημα. Δεν έχει πάρει ούτε μισό παίκτη. Ναι, το χρησιμοποιούν. Ναι, το χρησιμοποιούσαν. Εσύ, έλα. Πρόεδρος είμαι. Τελευταία μεταγραφή ήταν μετά το 17. Αγάπη, μην διακόψω το διευθυντή. Έλα, πρόεδρος είμαι, τα βλέπεις. Έλα, πρόεδρε, καλησπέρα. Τα βλέπεις. Τι να το λέει, πρόεδρε. Τελικό Champions League, 1,5 χρόνο μεταγραφή δεν έχουν κάνει. Τα βλέπεις και γήπεδο κάνανε γιατί τον παπά πουλήσανε. Και εμείς γήπεδο κάνουμε. Εντάξει, είναι, ναι, δύο, είναι δύο project που έχουν ομοιότητες, είναι η αλήθεια. Ναι. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι εμπνεύεις και 6 δεύτερα μετά, status στο Facebook, 1,5 χρόνο χωρίς μεταγραφή, η Tottenham πήγε τελικό. Σε έχω αν η Tottenham έχει κρυματιστεί και έξι καναδείς. Ναι. Πολύτε το συγκεκριμένο παπάς. Ούτε βοήθησε η περιφέρεια Λονδίνου. Λόντον Πέρφ. Ναι. Μπορεί να γίνει ένα κείμενο ΑΕΚ όπως τότε να μας πούμε. Και να σου πει αυτά τα δύο πλάνα. Ναι. Ε? Και να σου πει ότι να τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Εμείς έχουμε παράδειγμα την τότε να μου έφτασε και στο τελικό. Ναι, ξαναλέω, δεν έδωσε η περιφέρεια Λονδίνου εκατομμύρια ευρώ για την υπουργειοποίηση, το σκέπαστρο. Άλλο αυτό. Δώσαν τράπεζες, δώσαν η τότε να. Και μαζεύτηκε έτσι το ένα δις. Ζώα. Ζώα στην τότε να μου. Πάλι ένα παράδειγμα. Η περιφέρεια Λονδίνου δεν θα έχει ένα καλό ταμείο, ρε φίλε. Μια καβάντζα. Ε, θα έχει σίγουρα. Αλλά έχει και πολλές ομάδες. Πού να πολύ δίνει, να δίνει τώρα, πού να το δώσει. Να ζητάει εκεί Τσέλσι, Τότεναμ, Άρσεναλ, Φούλαμ, Κρίσταλ Πάλας, West Ham. QPR. QPR. Ιστορική. Ιστορική σε κεντρικό γήπεδο που πήγαμε. Κοτέτσι ήταν. Κοτέτσι. Με το ζόρι χωρούσαμε. Γκολάσα, γκόλεβανε. Θυμάσαι εκείνο που περάσαμε. Εκείνο που περνούσαμε με το Πούλμαν όταν πηγαίναμε στο αεροδρόμιο για να γυρίσουμε από Λονδίνο. Που ήταν τη Championship γήπεδο νομίζω και ήταν ένα θεόρατο. Τη Championship. Τη Mansfield ήταν που ήταν. Τη Leighton Orient. Ποιο ήταν. Που είναι League Day. Το θυμάσαι εκείνο. Που στην Γαλλία. Το θυμάσαι που περνούσαμε το Πούλμαν και φέρνουν τεράστιο. Αριστερά μα που ήταν. Ήταν σαν να μιλάς εδώ για τοπικό, ας πούμε. Και ήταν, ναι, μια γηπεδάρα. Ναι, η Champions δεν είναι τοπικό, αυτό θα σου εξηγήσω, ήταν πιο κάτω. Ναι, το ξέρω, αλλά σου λέω εκείνο. Εγώ νόμιζα ότι Champions ήταν. Εκείνο, δηλαδή τα πηγάδια ήταν το βοηθητικό και του. Και ένα έφτιαχναν, δεν θυμάμαι ποιο ήταν και εκείνο. Γενικά υπήρχαν γήπεδα εκεί. Περνούσαμε με το πούλμαν ένα χαμό. Αλλά εντάξει. Η χθεσινή εξέλιξη στέλνει τον ΠΑΟΚ στον τρίτο προγραμματικό γύρο. Δηλαδή. Υπάρχει μια τάση ότι είναι κακό, είναι καλό. Θα δούμε, παιδιά, την κλήρωση. Ναι, υπάρχει ενδεχόμενο να πετύχουμε τον Άγιαξ. Αλλά υπάρχει και ενδεχόμενο να μην πετύχουμε τον Άγιαξ. Και γλιτώνουμε και έναν γύρο. Που σημαίνει τι? Περισσότερο χρόνο προετοιμασία. Και τα μάτια. Περισσότερη ξεκούραση αρχικά για τα παιδιά μας. Που 10 μήνες, όσο να πεις, έχουν κουραστεί. Και ναι, νομίζω ότι ξεπερνάς ένα γύρο. Από μόνο του είναι καλό και υπερκαλύπτει όλα τα υπόλοιπα. Είναι δεδομένο ότι μπορεί να σου κάτσει μια κέντα στην κλήρωση, είτε είναι δεύτερο προκριματικό, εντάξει, δύσκολα, αλλά τρίτο προκριματικό και play-off. Δεν θα είναι εύκολο ο δρόμο για του ομίλου. 5-6 έτσι... Αυγούστου δεν είναι αυτά τα μάτια. Ναι. Οπότε ξεκινάμε 5-6 Αυγούστου, ναι. Και είπαμε προετοιμασία Ιούλιο, μισή-μισή. Μισή-μισή. Ναι. Μία 13-18-28. Τίποτα, φυλακή, ρε. Δηλαδή κάνει ένα meeting ο Λουτσέσκου και λέει πώς θα πάω φυλακή τον Κόλκα. Για να δούμε. Δύο εισιτήρια Ντίσσελντορφ, δύο φορές ξενοδοχεία, δύο έτσι, δύο αλλιώς. Δύο διαφορετικά μέρη. Δύο διαφορετικά μέρη. Το δεύτερο ακόμα δεν έχω πάρει απάντηση ποιο είναι. Ναι, είναι και αυτό. Άρα η ομάδα θα επιστρέψει μέσα Ιουνίου. Η ομάδα λογικά θα μαζευτεί 24, 25, 26 να κάνει 2-3 προπονήσεις στην Τούμπα και μετά να φύγει για την Ολλανδία. Εντάξει, είναι. Ένας μήνας γεμάτος είναι. Και παραπάνω. Ένας μήνας και κάτι. Εγώ λέω να μην ασχοληθούμε και πολύ στη συνέχεια με τα καρκιουλί και του μπάσκετ. Γιατί πραγματικά... Όχι, θα ασχοληθούμε, αλλά από μια οπτική του τι συμβαίνει γενικά στον ελληνικό επαγγελματικό αθλητισμό και ποιοι είναι οι πέτοι. Έτσι πρέπει να εδώ πάει. Υπήρχε πανόσταυρο χθες στο ΣΕΦ. Αν δεν μας υπολογίζετε, θα μας φοβάστε. Γιατί ψέματα είναι. Όχι, αλήθεια είναι. Mm. Οι υπεύθυνοι τι κάνουν. Γι' αυτό. Πέρα από ανακοινώσεις. Στο ξαναείπα, το χθεσινό δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Το χθεσινό.
Το χθεσινό. Το χθεσινό το βράδυ και το χθεσινό ό,τι έγινε. Δηλαδή δεν είναι ένα περιστατικό μέσα στα πολλά τα άλλα. Όχι, είναι ένα περιστατικό. Απλά είναι τα πράγματα τέτοιο. Αγοράζει 50 παπάκια. Μαθαίνει τι διευθύνσει. Πηγαίνει από κάτω. Λες το παπάκι η χορηγία. Καλά, χαζούσε. Πληρώνουν τα παιδιά. Πληρώνουν τα παιδιά. Σαν τους δηλιβεράδες που πάνε δουλεύουν με τα δικά τους. Δεν πρέπει να έχουν τις αβάντες. Δηλαδή πας σε μια φαρμακευτική, δουλεύεις με το δικό σου αμάξι με τη φαρμακευτική. Ποιο μάγκες είναι αυτή. Κάποιο ένας, κάποιο άλλος. Σωστό. Δεν τρέχει κάστανο. Είδες πάντως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Τα υπολόγισε σωστά. Πάλι, το Σοβιγγίνι να παίξουμε πάλι μαζί. Πρώτος γύρος. Ναι. Μα επίτηδες το έκανε. Γιατί ήξερε ότι θα είμαι πρώτος γύρος. Αποκάλυψη. Όχι, εντάξει, τι να πεις εσύ. Ότι τώρα ο καθένας βάζει τον εαυτό του πάνω από όλα τα υπόλοιπα. Γιατί και με τον Γιαννακόπουλο δεν μπορείς να γελάσεις με αυτό που κάνει τώρα. Έχει τελειώσει αυτό. Ναι, εγώ ανέκαθεν δεν γελούσα. Όχι, εντάξει, εγώ μέχρι στιγμή γελούσα, αλλά πλέον δεν μπορούσα να γελάσω. Κοίτα, εγώ γέλασα στη φάση που κυνηγούσε στην Γενική Γραμματεία του Δημοκρατία. Τριλική Μάγκε Αγγελόπουλη. Εκεί γέλασα. Ναι, ναι, ναι. Εκεί δεν πρέπει να το ομολογήσω. Εκεί και εγώ γέλασα. Αλλά κάπου τώρα δεν μπορεί ό,τι κάνει ο άλλος να το κάνει και εσύ. Βάζει ο Ολυμπιακός ένα ευρώ, βάζει ο Παναθηναϊκός ένα ευρώ. Λέει ο Ολυμπιακός δεν κατεβαίνει, δεν κατεβαίνει ο Παναθηναϊκός. Για να συναντηθούν μεταξύ του. Τι θα γίνει. Εντάξει, κοίτα, αυτοί τώρα έτσι όπως λειτουργούν. Θα το πιάσουμε μετά το διάλειμμα. Χορηγή. Λοιπόν, ολική. Το Σάββατο στο θέατρο Βεργίνα, επειδή ο κύριος υπουργός αποφάσισε να μην υπάρχουν φίλοι. τι ζούμε εδώ με. Επειδή λοιπόν αποφάσισε ο κύριος Βασιλιάδης ότι δεν θα υπάρχουν φίλοι αυτές στο ΆΚΑ, οπότε θα έχουμε ένα τελικό της ντροπής έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω ποιος χαίρεται από όλο αυτό. Μια πάρα πάρα πολύ καλή επιλογή είναι να πάτε το Σάββατο το απόγευμα στο θέατρο Βεργίνα, 8.30 είναι η σέντα του τελικού. Και να απολαύσετε στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης σε ποιότητα Full High Definition τον τελικό ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο ΆΚΑ με φαγητό, με απεριόριστη μπύρα, με δώρα στο ημίχρονο. Στην τελική θα είναι σαν να είσαι στο γήπεδο, αλλά σε ένα γήπεδο που θα είναι όλα όπως πρέπει, έτσι. Θα γίνει μια μικρή τούμπα το θέατρο Βεργίνα. Είναι και ο χώρος έτσι που βοηθάει. Είναι αμφιθεατρικό, για όσους δεν έχουν πάει το λέω. Οπότε εισιτήρια από 10 ευρώ. Κλείστε γκέρο στο ticketservice.gr, στα καταστήματα public και φυσικά στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο. Η αναδομό είναι μαζί μας, Στέρκιο, γιατί είναι περίοδος ανακαινήσεων. Οπότε είναι κατάλληλοι άνθρωποι που θα στα φτιάξουν όλα όπως πρέπει. Υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα σε πολύ καλές τιμές για κάθε ανάγκη. Είτε μιλάμε για ανακαίνιση ολόκληρου του σπιτιού σας, είτε κάποιου χώρου ξεχωριστά, είτε επαγγελματικού σας χώρου. Εθνική Αντίσταση 171 στην Καλαμαριά τα γραφεία. Να περάσετε από εκεί, να βρεθείτε από κοντά μας στον τρόπο στον αναδομό και να εκπονήσετε μαζί το κατάλληλο πλάνο για εσάς. Και φυσικά η Στίχημαν, μέγας χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Δεν ξέρω, αγάπητοι, τι μπορεί να μας προσφέρει η σημερινή μέρα μετά την χθεσινή και την προχθεσινή. Καλά, και προχθέσινη λέγαμε. Χθες, μάλλον μετά την προχθεσινή, έτσι λέγαμε, αλλά ήρθε πάλι αυτό. Η μέρα Europa League η σημερινή, οι δύο ημιτελικοί, οι αγώνες Revanse, Chelsea Eintracht Frankfurt. 1.39 στην Chelsea, 5.60 το Χ, 9.60 το διπλό. Πρώτο παιχνίδι, θυμίζω, 1-1 στη Γερμανία. Και Valencia Arsenal, 1-94 ο Άσος, 4-15 το Χ, 4-0-5 το διπλό. 3-1 έχει κερδίσει η Arsenal τη Valencia στο Λονδίνο. Και τα δύο μάτς, μηδενική γκανιώτα, συστήχημαν, εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Εκατοντάδες ειδικά στοιχήματα και στους δύο ημιτελικούς του Europa League. Και φυσικά, πέρα το ποδόσφαιρο, θα υπάρχει και μπάσκετ, τένις, βόλεϊ, handball. Όλα τα αθλήματα και πολλά ειδικά στοιχήματα, όλα αυτά στη στοίχημα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε και μία είδηση από τον Άρη μας. Στον εισαγγελέα ύποπτος για το Βέρι Άρης, ο Καρυπίδης. Εισαγγελέας Βέρειας, Χαρίκλια Χοβαρδά. Όχι, γυναίκα κιόλας. Κάλεσε ως ύποπτο τον ισχυρό της ΠΑΕ Άρης, Όδωρο Καρυπίδη, για τον αγώνα του περσινού πρωταθλήματος της Football League ανάμεσα σε Βέρεια και Άρη 0-1. Η κυρία Χαρίκλια Χοβαρδά. Πώς έσφιξε. Και σύμφωνα με ρεπορτάζ θα καταθέσει τη Δευτέρα με υπόμνημα. Έσφιξε. Κυρία Χαρίκλια. Καλό αυτά να μην συμβαίνουν. Καλό να μην συμβαίνουν αυτά. Τέλος πάντων είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Λέγαμε για το τι έχουν προσφέρει οι μεγάλες ομάδες του Λεκανοπεδίου στο ελληνικό επαγγελματικό αθλητισμό.
ζήσαμε εμείς η μεγαλύτερη αγάπη και όχι εσύ την παντοκαθολία του Παναθηναϊκού στα 80's, όπου έφτασε στο σημείο ο ΠΑΟΚ να φύγει από το γήπεδο. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά άλλα παιχνίδια τα οποία ο ΠΑΟΚ είχε σοβαρό πρόβλημα με τον Παναθηναϊκό. Μετά ζήσαμε, για το ποδόσφαιρο μιλάμε τώρα, μετά ζήσαμε την μαγική τριετία της ΑΕΚ. Τη μαγική τριετία της ΑΕΚ, βέβαια, η οποία έχει και πολύ καλή ομάδα. Είχε, φίλε, όλα. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει καλή ομάδα. Ναι, είχε εκπληκτική ομάδα. Μια από τις καλύτερες όλων των εποχών. Το 89, 90, 91, 92 εκεί, ναι. Ήταν το όλο σκηνικό. Μετά παρέλθε ο Παναθηναϊκός. Μετά πήρε τα ενία ο Ολυμπιακός για τα τελευταία 25 χρόνια. Μέχρι πέρσι διέλυε όλο ένα και περισσότερο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Με μια πολύ μικρή παρέθεση του πολυμετοχικού Παναθηναϊκού. Που χρησιμοποίησε για... το ίδιο σύστημα, αλλά υπερχρέωσε τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ήταν μια παρένθεση του 2010. Το double του Παναθηναϊκού εκείνη την περίοδο, double δεν πήρε, νομίζω double πήρε. Ναι, διέλυσε τον Παναθηναϊκό. Το σύστημα πατέρα μεταφέρθηκε μετά στον Ολυμπιακό και στο Μαρινάκη, που ήταν και κολλητοί οι δυο τους, και συνέχισε ο Ολυμπιακός να κάνει ό,τι έκανε στην εποχή του Κόκαλη. Στο μπάσκετ άργησε να γίνει αυτό. Υπήρχε η Παντοκρατορία της Θεσσαλονίκης με τον Γιάννη Ιωαννίδη κεντρικό πρόσωπο παρασκηνιακά. Σωστά. Ο οποίος πήρε το σύστημα που δούλευε εδώ για αρκετά χρόνια, το κατέβασε στον Ολυμπιακό του Σοκράτη Κόκαλη, και ο Ολυμπιακός άρχισε να κάνει τα ίδια και στο μπάσκετ πάνω κάτω. Μπήκε στο παιχνίδι και η οικογένεια Γιαννακόπουλου. Μπήκαν οι Γιαννακόπουλοι. Και... με μεγάλες επενδύσεις και οι δύο, αλλά από πίσω πολύ παρασκήνιο και τις υπόλοιπες ομάδες όσο πιο χαμηλά γίνεται χρόνο με το χρόνο. Φτάσαμε στο σημείο λοιπόν, οι υπόλοιπες ομάδες δεν κουμπάσει, ο Παναθηναϊκός δεν έχει και τα κουμάντα, ο Ολυμπιακός να προσπαθεί να πάρει αυτό στα κουμάντα, και φτάσαμε στο σημείο μέσα από αυτήν την κόντρα φέτος να μην κατεβαίνουν ομάδες, να υπάρχουν εντάσεις, να αναβάλλονται αγωνιστικές, να γίνονται χίλια δυο πράγματα, να διαλύεται ουσιαστικά και το μπάσκετ. Οι ΚΕΔ μαριονέτες. Δεν υπάρχουν αυτά τώρα. ΕΟΚ και τα λοιπά, εντάξει, γελάει ο κόσμος. ΕΟΚ είναι ο Βασιλακόπουλος, 132 χρονών, συνεχίζει να κάνει τα δικά του. Ναι. Δηλαδή δεν αφήνει χώρο για κανέναν να κάνει το οτιδήποτε. Άρα λοιπόν φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, με κεντρικές φιλοσοφίες αυτές των δύο αιωνίων, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός τα όσα έκανε τα λούζεται, γιατί την τελευταία τριετία δεν τον βλέπει κανείς. Ο Ολυμπιακός έχει πάθει αμόκ στο ποδόσφαιρο τώρα και στο μπάσκετ, επειδή δεν έχει τα κόσμια, και ουσιαστικά παρασύρεται όλος ο ελληνικός επαγγελματικός αθλητισμός. Εξαιρώ το βόλεϊ του Ολυμπιακού, που ναι μεν υπάρχουν κάποιες κάφρικες συμπεριφορές, αλλά αθλητικά υπερέχει ξεκάθαρα, το βλέπουμε και στους τελικούς. Και εκεί όμως έχουν υπάρξει δείγματα, Σταύρο, ατιμωρησίας σε μέγιστο βαθμό για πράγματα που έχουν γίνει στο Ρέντ, εντάξει. Ναι, είναι αυτό που λέει, υπάρχει ένα αλλά κομμάτι. Αλλά ναι, αγωνιστικά, οκ, okay, ναι, είναι αυτή τη στιγμή καλύτερος. Εδώ λοιπόν θα πρέπει αυτούς τους κακομαθημένους κάποιος να τους μαζέψει. Η πολιτεία από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί. Και δεν μπορεί γιατί εναλλάσσονται τα πρόσωπα, δεν υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική βούληση να αλλάξει κάτι τέτοιο. Δεν θέλουν να πάνε στην ευθεία κόντρα με όλους τους επιχειρηματίες που εμπλέκονται σε αυτές τις συμπεριφορές. Δεν. Είναι άμπαλοι. Οι τωρινοί είναι και άμπαλοι. Ναι. Δεν το έχουν. Δηλαδή νομίζω ότι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο γήπεδο που πηγαίνει το 3%. Ναι. Δεν έχουν ιδέα δηλαδή για ποδόσφαιρο. Αν τους πεις για ποδόσφαιρο, νομίζουν ότι μαζεύονται, ξέρω εγώ, άνθρωποι χωρίς δόντια που πίνουν πρέζα στο ημίχρονο και ξέρω εγώ, σκοτώνουν συγγενείς τους μέρα παραμέρα. Έχουν αυτή την αίσθηση δηλαδή γενικά για το ποδόσφαιρο. Και το ευχάριστο είναι ότι έρχεται το φετινό Champions League να δώσει την εικόνα την πραγματική του ποδοσφαίρου και να εκθέσει όλες αυτές τις συμπεριφορές.
το κατά πόσο μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα στην Ελλάδα και να τους πούνε, να τους πει κάποιες παιδιά, φτάνει, μας κουράσατε, γιατί αυτό μας έχουν κάνει, μας έχουν κουράσει, φτάνει, ζώα, ένας χαρακτηρισμός, animals, ναι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, είναι ξεκάθαρα και δεν παίρνει κανείς πρωτοβουλία για να τα λύσει. Και όχι μόνο αυτό, Σταύρο. Αγχώνεται και ο υπουργός, αγχώθηκε μάλλον στο ενδεχόμενο μήπως δεν κατέβει ο Ολυμπιακός και υποβιβαστεί. Ναι. Τότε ανακάλυψε και τον μπάσκετ ο υφυπουργός. Ναι. 5 μέρες, 6 πριν το παιχνίδι με τον Προμηθέα που έβγαλε και την ανακοίνωση ότι πρέπει να προστατεύσουμε το ελληνικό μπάσκετ. Μπροστά στο κίνδυνο ο Ολυμπιακός να υποβιβαστεί. Δεν είπε κάτι ανάλογο για τον Ηρακλή, τον μπάσκετ, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και άλλες ομάδες που έχουν καταστραφεί. Τώρα ξύπνησε. Ναι. Γιατί αγχώθηκε ο άνθρωπος, σου λέει. Ναι, ρε φίλε, αυτή, ένα πρόβλημα γενικά της πολιτικής σκηνής είναι ότι λειτουργούν σύμφωνα με το πολιτικό κόστος. Ή όταν είναι αντιπολίτευση, λαϊκίζουν. Το κάνουν όλοι. Ναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι. Γελάμε πλέον. Δεν έχουμε βρει έναν σωστό πολιτικό λόγο, δεν έχουμε βρει τέλος πάντων μια αποτελεσματικότητα στις αποφάσεις, δεν έχουμε δει τίποτα. Από καμία κυβέρνηση. Η χώρα διαλύθηκε και ακόμα βλέπουμε τις ίδιες πρακτικές. Το ζητούμενο λοιπόν από εδώ και στο εξής είναι πώς θα πιεστούν αυτοί οι άνθρωποι να λειτουργήσουν ως κυβέρνηση. Παιδιά, έχει φάει ξύλο τζίλος κάτω από το σπίτι του. Έχει φάει ξύλο τσαμούρης κάτω από το σπίτι του. Έχει δει 100 μηχανάκια ο Αναστόπουλος κάτω από το σπίτι του. Ναι. Ωραία. Οι ένοχοι στην περίπτωση τζίλου είναι από τον Πειραιά. Ο ένας στόπερ στην Προοδευτική, ο άλλος στόπερ ξέρω εγώ σε καμιά φυλακή, ο άλλος. Δηλαδή, τι κάνει μια νιώση και τα μύδια. Του Τζαμούρη το κουμπανίσαν στον Πειραιά. Ο Αναστόπουλος, η ηθική αυτούργη της κίνησης είναι ξεκάθαρη. Βέβαια. Ωραία. Άρα λοιπόν, τι συζητάμε, τι ποιοι φωνάζουν. Από κάτω. Το τζούντο. Από κάτω. Το τζούντο. Ναι. Άρα λοιπόν, έγινε ολόκληρο θέμα για τον Σαββίδη που είχε ένα πιστολάκι. Επειδή απλά το έχει στην καθημερινότητά του, ας πούμε. Γιατί τον έχουν απειλήσει, τον έχουν κάνει, κινδυνεύει με απαγωγές. Είχε ένα πιστολάκι το οποίο κακώς δεν χρησιμοποίησε εν τέλει. Έπρεπε να κάνει πάπα, με τελειώνει. Συλλογή, θα το ακούσω. Ναι, ας το κάνει τουλάχιστον. Ναι, ωραία. Το οποίο νόμιμα κατήχε. Είναι. Και ήταν η φωτογραφία τη στιγμή όταν έβγαλε τον μπουφάν του για 5 δευτερόλεπτα. Κακώς είχε πιστόλι μαζί του με στο κήπεδο, παιδιά, εννοείται. Κακώς. Ωραία. Αλλά. Δεν το πήρε και κατέβηκε. Ναι. Ας πούμε. Δεν είπα, κάτσε, κατέβω, πάρω και το πιστόλι. Πάρω και το πιστόλι μαζί. Δεν το έβγαλε κιόλα. Δεν έκανε. Δηλαδή, έλα, πήγαινε σε έντρα, έλα, εσύ όπως θα έπρεπε να κάνει. Όπως θα έπρεπε να κάνει. Τρελαθούμε σε λιγάκι. Ναι. Αλλά ξαφνικά, όταν υπάρχουν γεγονότα. Δηλαδή, του τζίλου προσπαθούσαν να του συνθλίψουν το γόνατο μελωστό. Και με σφυρί. Και με σφυρί. Και με σφυρί ο Θόρ. Θόρν είναι τόλμη γοητεία στα πόδια. Όχι, Θόρ είπα. Θόρ. Δεν είναι βαρανή. Θόρ είπα. Θόρ είπα. Ζώο, να μα να με κράξει. Αν κοντά ήμουνα, δεν ήμουν σίγουρο. Καρολάιν, θυμάσαι τα παλιά. Ο Ριτς και τα λοιπά. Δεν τα προλαβεί κάποιο. Δεν τα προλαβεί κάποιο. Αυτά η Κέλλη, όχι η Κέλλη, ήταν στο Beverly Hills. Η Καρολάιν όλους τους πήρε. Δεν άφησε παπάδες, γιαγιάδες. Να δεις κλάμα γιαγιά μου στο βιασμό της Καρολάιν. Σοβαρά μιλάς. Την καημένη, το κόμμα το θυμάμαι, φίλε. Ναι. Μας τράβηξε 6 μήνες τα επεισόδια μέχρι να βρούμε τι. Εκεί βρέθηκε, φίλε, όμως. Βρέθηκε στην καρδιά του Ντόμινικ. Στο τζίλου δεν. Στο τζίλου δεν βρέθηκε. Το τζαμούρι το χτυπούσε στο πρόσωπο και δεν μιλούσαν για να μην καταλάβει κανείς από πού είναι. Που έλεγαν ότι τα χτυπήματα έγιναν έτσι. Κανείς δεν κατάλαβε, όντως. Ναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι δεν γίνεται, παιδιά, να υπάρχουν επιλεκτικές συμπεριφορές ή υπάρχουν νόμοι, δεν υπάρχουν. Όταν αποφασίσετε λοιπόν να δουλέψετε το μαγαζί όπως πρέπει, που λέγεται κυβέρνηση, γιατί μαγαζί είναι. Μάνατζερ είστε. Ωραία, πρέπει σας ψηφίζουν για να κάνετε μια δουλειά. Όταν λοιπόν αποφασίσετε. Καλά, μα βγουν οι άλλοι, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει δουλειά με τον Ολυμπιακό. Θα αντιλαμβάνεστε. Το πιθανότερο σενάριο είναι να κατεβαίνουμε τα σπίτια μας και να μας κάνουν τάκλιν. Το κοιτάς δεξιά-αριστερά. Ναι, εννοείται αυτό. Το πιθανότερο σενάριο. Βλέπω να μας ψάχνει η αστυνομία μπαίνοντας στο γήπεδο, τους δημοσιογράφους. Βλέπω να. Δηλαδή. Θα βλέπουμε καταστάσεις εντελώς ακραίες. Εσείς λοιπόν που δεν τα έχετε καλά μαζί τους. Έχετε κάνει τετράμινο ακόμη για να αποφασίσετε τι θα κάνετε. Ναι, τώρα θα αποφασίσουν, Σταύρο. Ρίξτε τους. Ναι, τώρα θα αποφασίσουν. Ναι, καλά. Ρίξτε τους, θα τελειώσουν. Ένα ολόκληρο σύστημα, Σταύρο, ξεφτιλίζει με το χειρότερο τρόπο και την ελληνική αστυνομία που υποτίθεται φιλούσε τον Αναστόπουλο. Είχε κάτω δύο μηχανές αστυνομίας. Σκέψου και να μην είναι. Ναι.
Έφυγε προφανώς ο Βαλεντίνο Ρώση και ο Αναβάτης. Μάρκες. Ο Μάρκες, φύγαν αυτοί. Έχει και έναν άλλο που κερδίζει τελευταία τον... Τον Βιτσιόζο. Τι λέγεται. Θα δούμε την αγάπη να κάνει αποστολή στο Μόντο Τζιπί, να τη δούμε εκεί πέρα με σημαίακια και τέτοια. Ναι. Οπότε ξεφτιλίζουν την αστυνομία, ξεφτιλίζουν το κράτος. Στείλουν ένα πολύ ωραίο πανηγύρι χθες στο ΣΕΦ. Με ναι, πανό ναι. Ότι αν δεν μας υπολογίζετε θα μας φοβάστε. Αποθέωσε κράτος είναι Ολυμπιακός. Αποθέωσε τον Αγγελοπουλέον από κάτι μασκοφόρους. Σε κάλεσαν κιόλας. Ήταν ο Σπάιντερμαν, ήταν ο Μπάτμαν δίπλα. Ναι. Έχει φωτογραφίες. Ναι, κανονικά. Ναι. Και όλα καλά. Εντάξει. Και τι θα αποφασίσει ο ΕΣΑ και πάει να αποφασίσει να λέει να δούμε τι θα γίνει με τα play-off. Γιατί το λέγαμε και χθες με τον Νίκο, δεν έχουν το σθένος οι υπόλοιπες 12 ομάδες να τους πετάξουν έξω. Ναι, εντάξει, δεν έχουν το σθένος. Δεν το έχουν σταύρο, κανείς δεν το έχει. Εννοείται δεν έχουν το σθένος. Υπήρχαν χρόνια που ο ΠΑΟΚ έλεγε ναι στις 50.000 τηλεοπτικό συμβόλαιο και έπαιρνε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από ένα εκατομμύριο. Ναι. Γεγονός. Κομμένα αυτά λοιπόν. Κομμένα δεν ξέρω. Προφανώς βολεύονται όλοι να είναι κομπάρσεις σε ένα πρωτάθλημα. Όχι, ρε, άμα του ικανοποιεί, εντάξει. Φοβούνται. Φοβούνται. Δεν άλλη... φοβηθεί, Σταύρο. Μία κίνηση των 12 που δεν θα γίνει ποτέ, εντάξει, αλλά σου λέω μία κίνηση των 12 ή των 10. Κάνουμε δικό μας πρωτάθλημα. Ή δεν συμμετέχουμε στην παροδία. Τι έχεις να φοβηθείς. Δικό μας πρωτάθλημα κάνουμε που δεν θα έχουν ούτε. Ωραία, τι έχεις να φοβηθείς. Θα παίζουμε στη Χάνθ, σε ανοιχτό γήπεδο. Πόσο χειρότερα θα είναι τα πράγματα από αυτό που θα γίνει. Τι έχεις να φοβηθείς αν πισόχεις αυτή την παροδία. Και να σταματήσει να είσαι κομπάρσος. Χωρίς λόγο στα συμβούλια, στην ΚΕΔ. Γιατί απλώς όταν θα πας να αποφασίσεις αυτό το πράγμα, θα βρεθούν οι πέντε που θα σε τρυπήσουν σε ένα λεπτό. Στέργιο μου. Άντεξες να δεις χθες Περιστέρι ΠΑΟΚ. Άντεξες. Καλύτερα. Όχι. Αφού είχα φιέστα στον Παύλο Μέλλα. Τα συγχαρητήριά μας στον Παύλο Μέλλα. Και μπήκε μια κολάρα. Απευθείας κόλλα βέβαια. Γιατί, την τέχνη... έχουμε σε βίντεο, υπάρχει κάπου. Την έχουμε σε βίντεο. Ωραία. Απευθείας κόρνερ. Απευθείας κόρνερ. Ο κόλκος. Για ένα γράμμα δεν είμαστε συγκινήσει. Και τι πανηγυρίσαμε, την άνοδο. Άνοδο, Α1 φίλε. Α1. Πετυχαίνουμε τη μονακοπή του Αχιλέα, του Ζέρβα. Αν δεν πέσουνε. Η στόχη είναι υψηλή και για τη νέα σεζόν. Θα κρατήσουμε τον κορμό. Δηλαδή έχουμε στόχο τις επαγγελματικές κατηγορίες ή είναι δυσβάστακτο για μας και θέλουμε. Τρεις-τέσσερις παίκτες που θα σχηματίσουν ένα καλό. Θα ενισχύσουν τον κορμό μας. Ωραία. Θα προσπαθήσουμε να διατηρηθούμε στην Α1 και σιγά σιγά να κάνουμε το βήμα προς τη Γάμα Εθνική. Στα επόμενα χρόνια. Δηλαδή. Δεν έχουμε απέτηση για άνοδο την επόμενη σεζόν. Δεν θα γίνεις Αστέρας Τρίπολης σε 5 χρόνια να ανέβει και 7 κατηγορίες. Όχι. Δεν έχουμε λεφτά. Αν μας ακούει κανένας Σταυροπολίτης που έχει λεφτά. Ευπρόσδεκτα. Εντάξει. Η ουσία είναι για να το κλείσουμε. Ότι έχουμε ένα πρωτάθλημα με 12 κομπάρσους και 2 που μαλώνουν σαν τα σκυλιά σε καθημερινή βάση. Ξαναλέω, η ΚΕΔ, κανένα μέλος, δηλαδή μπαίνει μέσα ο Γιαννακόπουλος, μπινελικώνει όλο το σύστημα, κάτω και το κοιτάνε. Ο ΕΣΑΚΕ, φίλος μας ο Βαγγέλης, αλλά δεν βλέπω να έχει δύναμη. Τι να κάνει, αφού είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η ΕΟΚ το ίδιο. Ο Ολυμπιακός δεν έχει 4 ομάδες, ο Παναθηναϊκός δεν έχει 6-7. Τι να κάνει ο Βαγγέλης. Θα στα πει μετά ο Νίκος για την. Τσαρούχα, πώς λέγεται αυτή, έθελξε πάλι χθες. Στιγμές μαγείας. Εις βάρος του ΠΑΟΚ πάλι. Καλά, εννοείται. Πού μένει. Κοίταξε, από ό,τι έψαξα είναι από τη Χίο. Τώρα που μένει, να μένει στη Χίο δύσκολα. 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 Ναι. Πού να μένει, ξέρω εγώ. Να πάμε με το μηχανάκι. Τσούκου, τσούκου, θα φτάσουμε. Με αυτοκίνητα, δεν είμαστε για μηχανάκι. Θα μπερδευτούμε. Μια φορά, μια παρέα από το Κορδελιό. Επιχείρησε να κάνει το Θεσσαλονίκη Αθήνα με παπάκι. Πού φτάσανε. Όχι ένα, 4-5. Ναι. Στη Λάρισα φτάσανε. Ναι. Τότε τα παπάκια καίγανε, δηλαδή δεν είναι σαν τα τωρινά παπάκια. Δηλαδή έκανες 50 χιλιόμετρα και ήταν ένα βήμα από την εκτείναξη. Ναι. Και οι δρόμοι όχι τόσο καλοί όπως τώρα. Μπήκαμε στη Λάρισα, μπήκανε στη Λάρισα αυτή. Καταφέραν να μαλώσουν εκεί. Να, ωραία, ναι. Εντάξει, βρήκαν κάποιον να μαλώσουν, γυρίσανε. Α, τόσο ήταν. Ναι. Εντάξει. Κοίταξε, πότε έγινε αυτό το Σταύρο, έχει καμιά 22 χρόνια. 92, 93. Δεν έχει σημασία προορισμός, ταξίδι έχει. Αυτό ακριβώς. Και δεν ήταν μια ευθεία να πασιλάρεις σε μια μισή ώρα όπως τώρα. Όχι. Είχε άση, είχε δράμα. Είχε δράμα. Μπράβο στα παιδιά. Τα έχουν το θυμούνται το. Δεν φτάσανε Αθήνα όμως, Δεν φτάσανε, όχι. Δεν φτάσανε για μηχανικούς λόγους. Α, για μηχανικούς, όχι γιατί μαλώσανε.
Όχι, ρε, θα μπορούσαν να συνεχίσουν. Ε. Απλά. Ναι. Αυτά λοιπόν... κοίτα, υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Γίνεται μια μανούρα με παπάκια. Ωραία. Τι θα υποψιαστεί ο αστυνομικός, ότι ήρθαν από Θεσσαλονίκη. Γύρισαν, κύριοι. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Ναι, που να το πάτε μυαλό τώρα. Δεν θα πάτε μυαλό τώρα. Είναι σωστό. Στον ταξί αυτή η διαφήμιση δεν φεύγει από εδώ. Ποτέ, δηλαδή θα μας ακολουθεί. Αυτή η είδηση είναι για το Σταύρο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Σουηδία Σταύρο καλεί τον κόσμο να μην πάει στις κάλπες και να το ρίξει στο σεξ. Το κομμουνιστικό το κάνει αυτό. Ναι. Δεν τη βλέπω και πολύ κομμουνίστρια τη συγκεκριμένη κυρία. Γιατί? Είναι Σουηδέζα κομμουνίστρια. Δικέ μα είναι λίγο διαφορετικέ. Και άλλε εμπειρίε έχει τέτοια ωραία πράγματα. Μπράβο. Α, κάτσε. Έχουμε μήνυμα του υφυπουργού. Ο οποίο λέει σαφέ μήνυμα προ τη μαφία. Έστειλε ο Γιώργο Βασιλιάδη. Με την έλευση του βάρ στη ζωή μας μειώνονται δραματικά τα περιθώρια να δημιουργούνται σκοτεινές συμμορίες σαν αυτές που ταλανίζαν για χρόνια το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δίνει τη δυνατότητα να μείνουν πρωταγωνιστές οι διαιτητές. Είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα ακόμα μέσα σε όλα αυτά που γίνανε, όπως οι τακτικοί δικαστές. Όσο και αν σκούζουν κάποιοι και προσπαθούν να αλλάξουν την ατζέντα και να τα ισοπεδώνουν όλα, η κατάσταση δεν είναι ίδια. Είμαστε πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά είμαστε, όντως. Και τον χρόνο, όταν και στις δύο μεγάλες κατηγορίες θα υπάρχει το βάρ. Μέσα στο νέο πλαίσιο που έχουμε βάλει με την τηλεόραση, θα μιλάμε για ένα νέο προϊόν. Ένα προϊόν που θα αποβάλει όλους τους παρίστακτους που μπήκαν μέσα για να πετύχουν άλλα σχέδια. Έχουμε κάνει πολλά βήματα μπροστά, αλλά έχουμε και πολύ δρόμο να διανύσουμε. Οι βασικοί παράγοντες της ποδοσφαιρικής οικογένειας είναι απέναντι, συστήματα σκοτεινά και ακόμα και τώρα προσπαθούν να αλλάξουν την ατζέντα. Εμείς δεν κάνουμε βήμα πίσω, ακόμα και αν χρειαστεί να παίρνουμε δύσκολες ή άσχημες αποφάσεις, είπε μεταξύ άλλων. Εντάξει, το βάρο όντως είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά όταν το λέγαμε από πέρσι, μας λέγανε άλλα τι άλλο. Εγώ, Σταύρο, δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπει, όπως είπε ο υπουργός. Δεν σου λέω και τις δύο κατηγορίες. Ας μπει στην πρώτη κατηγορία. Αν μπει βάρ στη Β', θα χαζέψει το βάρ. Ναι. Εγώ βλέπω το έργο, να σου πω την αλήθεια, να πορευτούμε του χρόνου με βάρ στα μεγάλα ντέρμπι. Όχι, όχι, θα μπει. Θα μπει, λες. Θα μπει. Θα μπει. Ωραία. Σε όλα τα γήπεδα, κανονικά. Λοιπόν, να πάμε στο δεύτερο διάλειμμα, να επιστρέψουμε λίγο με τα αγωνιστικά, να δούμε τι περιμένουμε και από ΠΑΟΚ και από την ΑΕΚ, από την άλλη, για τον τελικό. Ναι. Μαζί μας στο Ρίτζ Καζίνο. Παρασκευή 17 Μαΐου ξεκινάει στο Θέατρο Βεργίνα ένας νέος κύκλος παραστάσεων μετά την κυρία Επιθεώρηση με τίτλο «Ο λαός τραγούδι θέλει». Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον εξεπέραστο Στράτο Διονυσίου με τους Άγγελο Διονυσίου, Στέλιο Διονυσίου και Διαμαντή Διονυσίου. Παρασκευή 17 Μαΐου η πρεμιέρα. Θα είναι οι τρεις τραγουδιστές στο Θέατρο Βεργίνα μέχρι το Σάββατο 15 Ιουνίου. Δηλαδή σχεδόν ένα μήνα. Κλείστε γύρω στα εισιτήριά σας ticketservice.gr, καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-567 και φυσικά από τα ταμεία του καζίνο. Με τους ίδιους τρόπους μπορείτε να εξασφαλίσετε θέση και το Σάββατο στο Θέατρο Βεργίνα, όπου θα προβληθεί στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης σε ποιότητα Full High Definition ο τελικός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Η Αναδομό είναι εδώ μαζί μας, η οποία προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου του σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τις πιο αξιόπιστους συνεργάτες που θα φτιάξουν όλα όπως πρέπει, πάντα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Υπάρχουν πάρα πολύ καλές τιμές και πολλά πακέτα, νομίζω, για κάθε ανάγκη. Εθνική Αντίσταση 171 στην Καλαμαριά, τα νέα γραφεία της Αναδομό. Να πάτε από εκεί, να βρεθείτε από κοντά μας ανθρώπους στον Αναδομό και να τα κάνετε όλα όπως πρέπει. Και η στοίχημα είναι μαζί μας. Πολλές επιλογές σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα, ό,τι θέλετε υπάρχει. Και πολιτική και εκλογές έχουμε στη στοίχημα. Μπαίνεις από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή, βρίσκεις καλύτερες αποδόσεις και παίζεις εύκολα και γρήγορα. Υπάρχει και το cash out, το οποίο βέβαια νομίζω ότι μας κάνει λίγο εύκολη τη ζωή σε μερικές τιμές, αλλά και μερικές τιμές σε προδίδει. Εκεί που τα τραβάς, εκεί μένει, ή και το αντίστροφο. Και live casino και φυσικά το σερί, το οποίο έχει επιστρέψει από το καλοκαίρι. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Βάλε εκλογές. Πώς είναι τα ποσοστά? Θεσσαλονίκη θες, Ναι, φίλε, αφού παίξαμε ορφανό. Λοιπόν, από τα φαβόρη θες ή από τα όλοι, outsider? Τι είναι? Λοιπόν, Νίκος Σταχιάος 2. Ανέβηκε από 1,80, ναι. Γιώργος Ορφανός 2,70. Ναι. 3,75 τον παίξαμε. Νοτοπούλου 9, Ζέρβας 9. Ναι. Βούγιας 20, Ψωμιάδη 40, Λεκάκης 50, Αηδονόπουλος 100, Ζαριανόπουλος 150. Αυτού και βγαίνω.
Κοίτα, άδες. Ανεβαίνει ο Ορφανός, είναι η αλήθεια. Και ο Ζέρβας, έναντι του Ταχιάου, του εκπροσώπου του κόμματος του Βαγγέλου Μαρινάκη. Δύσκολα το βλέπω. Διάβασα κάποιες μετρήσεις που εντάξει δεν τις έχω και πολύ εμπιστοσύνη, αλλά γενικά δεν έχω εμπιστοσύνη στις μετρήσεις. Που έχει φτάσει και έχει ξεπεράσει και ο Ορφανός. Ο Ζέρβας πάει πολύ καλά. Δύο πολύ καλές επιλογές για την πόλη μας. Χωρίς κομματικό μανδύα. Έχει φίλοι για όλους, για όλους τους μεγάλους δήμους η στοίχημα. Εννοείται. Ρε. Στην Αθήνα τον τέτοιο τον Μπακογιάννη έχει πρώτο. Ο Μπακογιάννης είναι με 1-0-3. Ναι, ναι. Δεν έχει ανταγωνισμό εκεί. Αχιλλέας Μπέος. Μπέος τι, 1-0-1 θα είναι. 1-0-8. Έχει κάνει μεταξύ όπως μπαίνει στο Βόλο, είναι θαύμα, κήπη, ιστορίες, δέντρα. Τι βουτάς τώρα. Πιάνεις λίγο αριστερά, σε πιάνει ψυχή σου. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε με Ορφανό ή με Ζέρβα. Τον Ορφανό βλέπουμε περισσότερο ως πιθανό να πάει στον δεύτερο γύρο, γιατί κυρίως είναι μαζί με τον Ορφανό ο τεράστιος Γιώργος Κούδας. Και όταν ο Κούδας είναι κάπου, τι να κάνουν παιδιά, είναι ο Κούδας. Πότε Βούδας, πότε Κούδας. Έτσι είναι αυτά. Ο τεράστιος, ο μύθος. Ψιλορίχνεις ο Σταύρος Σαράφη όμως. Τους μοιράσαμε, τους στείλαμε. Εντάξει, ο Σαράφης είναι με την Οτοπούλου. Ωραία η Κατερίνα. Ωραία. Ωραία γυναίκα, μου αρέσει εμένα. Πολύ. Πολύ κιόλας. Μου αρέσει, μου αρέσει. Μου βγάζει κάτι, δεν ξέρω. Μάλιστα. Ναι ρε φίλε, γιατί δεν είναι ωραία. Όχι, καλή είναι. Δεν την ξέρω σαν στέλεχος, αν μπορεί να διαχειριστεί δηλαδή ένα δήμο. Αλλά ως γυναίκα μια χαρά. Δεν θέλω να το αναλύσω περισσότερο στον αέρα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, δηλαδή έχει υπολόγηση και δεν κάνει. Όχι, αλλά τέλος πάντων δεν αρέσει οι συνθήκες. Εντάξει, ναι, φτάνει. Το αφήνουμε εκεί. Θα δουλεύαμε. Πόσο έχει παίξει εσύ, Ορφανό? Max Bet. Τι απόδοση? 3,75. Και τώρα έχει. Αλλά μην φανταστείτε ότι βαλακά εκατομμύριο, το Max Bet ήταν 40 ευρώ, εντάξει. Εντάξει και πάλι, εσύ, μόνο εσύ σκέφτηκες να το παίξεις αυτό. Τι λες, αφού είδα ότι ήταν λάθος. Και από το 3,75 πήγε στο 2,70. Ναι. Και θα πέσει και άλλο, πιστεύω. Όσοι προλάβετε λοιπόν παιδιά το 2,70, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. Βάλε το σε ένα στοίχημα, σε ένα σύστημα. Με κάτι άλλο μαζί δηλαδή. Με κάτι άλλο. Βάλε, ξέρω εγώ, μπέος χάντικα 5%. Ή βάλε, ξέρω εγώ, τον Ορφανό μαζί με Αντβίνταμπερκ. Συνδυάζεται. Όπως βλέπαμε. Ποιο βλέπαμε χθες. Βλέπαμε εδώ πέρα στη στοίχημα τα επιλεγμένα που δείχνει, που είχε παίξει ένας κατάκτηση ΠΑΟ, ξέρω εγώ τι ήταν, και είχε κάτι απίθανα μάτς το Σεπτέμβριο τώρα για Μάιο. Δεν γίνεται να σκέφτεσαι αυτά. Είχε συνδυάσει ένας τύπος στοίχημα, το ζήτησε το στοίχημα, κατάκτηση ΠΑΟ και πρώτο σκορ Κουλούρη. Α, ναι, και Κουλούρη είχε μέσα. Σε απόδοση 75. Ναι. Έπαιξε από κάτω καμιά δεκαριά μάτς του Σεπτεμβρίου. Αλλά όχι η Ρεάλ Μπαρτσελώνα. Τα περιφερειακά. Κάτι Σουηδίες, κάτι αυτά κτλ. Και πόσα πήρε αγάπη. Με 10 ευρώ πήρε 3,5-4 χιλιάρικα, αν θυμάμαι καλά. Σε καλή μεριά το παλικάρι λοιπόν. Όπως σε καλή μεριά θα είναι και τα δικά μας που παίξαμε Ορφανό. Έτσι. Εντάξει. Σε καλή μεριά, Σταύρο. Ναι. Να ρίξουμε μια ψηλή στον δήμαρχο της καρδιάς μας, τον Γιάννη Μόραλη. Ένα 15 ευρώ. Πού να το χάσουμε. Τι να βάλεις. Ναι, γιατί. Αν δεν, μετά για άλλα. Ευρωβουλή τι δίνει. Ευρωβουλή. Ευρωεκλογές, ναι. Ευρωεκλογές Ελλάδα. Μπράβο, ρε Σταύρο. Ποσοστό αποχής. Πόσο δίνει ποσοστό αποχής. Κάτω από 42%, 1,60. Το παίξουμε. Καλό είναι αυτό. Ναι. 42 με 45, 3. Βουλευτές που θα βγουν, έχει. Όχι, έχει πρώτο κόμμα. Ποσοστά κομμάτων, διαφορές κομμάτων. Δεν έχει πρόσωπα. Διαφορές Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, πόσο δίνει στις ευρωεκλογές. Διαφορές, μισό. Διαφορές κομμάτων. Κάτω από 8%, 2,35. Πάνω από 8%, 1,55. Θα παίξουμε το κάτω από 8%. Τις, με Κυριάκο αυτός είναι ικανός να πει ότι παραμονές εκλογών. Ότι στον νου αν δεν ήταν αυτό που πιστεύετε, ήταν αλεύρι. Ικανός είναι. Για όλες τις κρίσεις. Τέλος πάντων, αυτά με τις εκλογές και τα στοιχήματα του μεγάλου μας χωρικού του στοίχημα. Πάμε αγωνιστικά, αγάπη. Ανέλησε το. Λοιπόν, άκου τώρα. Θα σου πω ενδεκάδα.
Ο Στέριος λογικά θα έχει αποστολή. Ωραία. Παίζει δεκάδα και θα συμπληρώσω εγώ την αποστολή. Πάντα έτσι το δουλεύουμε. Λοιπόν. Mm. Πασχαλάκης. Α, το διάλογο. Όλε! Του πάμε έτσι. Ναι. Ωραία. Και το ωραίο να πει κάτσε κάτω το δοκάρι, θα πει όχι, γιατί να κάτσει Πασχαλάκη. Μάτο δεξιά. Όλε! Ωραία. Κρέσπο Βαρέλα. Όλε! Εγώ δεν βλέπω τον Κρέσπο αριστερά και Ίγκασον που μου λένε πολύ, δεν το βλέπω. Εκατοστό μάτς τον Κρέσπο Βαρέλα μαζί. Γιαννούλης αριστερά. Καλά θα πας μέχρι τώρα. Εδώ σε θέλω στο επόμενο. Ολιβέρα Σάκοφ. Έτσι σου είπανε. Ναι. Δεν στα είπαν καλά. Εγώ λέω Ολιβέρα Σάκοφ και κάνει και τα δύο δοκίμασε. Περίμενε, ρε άνθρωπε. Με αυτό σου λέω. Λοιπόν, δοκίμασε και κάνει, λέμε. Δεν έχει ξεχωρίσει ακόμα. Όχι, έχει προβάδισμα ο Σάκοφ, λέω. Εγώ λέω ότι είναι 50-50. Εγώ λέω ότι είναι 60-40. Εγώ λέω ότι είναι 55-45. 80-30 που λέγει ο Σάκοφ. Αποκάλυψη. Ναι. Λοιπόν, Πέλκα στο 10. Πέλκα στο 10. Ναι. Δεξιά παίζεται. Μεταξύ. Ναι, και εγώ λέω. Λέω. Ναι. Αριστερά Μπίσεσβαρ, κορυφή Ακπομ. Mm. Τώρα... Τα πήγες σχετικά καλά. Όχι, τα πήγα πάρα πολύ καλά. Mm. Με βάση τη χθεσινή τη δοκιμή. Σήμερα δεν έχω, δεν ξέρω σήμερα. Άμα άλλαξε κάτι. Παίζονται δύο θέσεις. Δίπλα στον Ολιβέιρα και δεξιά. Υπάρχει και ένα ερωτηματικό για τον Γιαννούλη. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει ερωτηματικό. Δεν υπάρχει κανένα ερωτηματικό για τον Γιαννούλη. Ναι, δεν το βλέπω να αλλάξει κάτι. Ναι. Ούτε κάνουμε μάσκα θα παίξει, κανονικά θα παίξει. Ναι. Ωραία, και... οπότε να πούμε ότι θα παίξουν ενδεκαδάτη ο Σάχοφ και ο Λιμιός. Στον πάγκο θα είναι ο Σβιντέρσκι, ο Ζαμπά. Ο Κάνιας. Ο Κάνιας, ο Μπαλογιάννης. Ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος Σημειών στο τέρμα. Ο Ίγκασον. Ποιος άλλος. Και ο Πέτρο Ρίκε. Έφαγες Τόσκα. Ναι. Και Καντουρί. Και Καντουρί έφαγες. Ναι. Καλά. Κοιμήσου. Εσύ τι λες. Εγώ θα μπει ο Καντουρί στην αποστολή, δεν παίρνει. Θα βγει ενδύ και θα μπει η Καντουρί σε αυτό, με βάση το που είπες τέργιος. Λογικά ναι. Ρίκη, ναι. Να πάει δηλαδή στη λύση του ενός εξτρέμα χρειαστεί που είναι ο Ζαμπά. Ή ο Λιμιός, ανάλογα ποιος εξτρέμα. Έχει εξτρέμ. Δεν πάει να πάρει και τον Ερίκη. Θα αποτιμήσει τον Καντουρί που είναι... Ναι. Τη ισορροπία. Λέω εγώ. Τη ισορροπία όμω είναι και ο Λιμιός. Από την άλλη. Ε? Και ο Λιμιός όμω είναι πιο τη ισορροπία. Ναι, αλλά ο Λιμιός με το Μάτος δένουν. Θα έχει ο Μάτος τη δυνατότητα να βγει. Καλά, για μένα δεν τίθεται θέμα Λιμιός από αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα πήγαινα ξεκάθαρα με Λιμιό. Θα προτιμούσα να μου δώσει το. Καλά, δεν σίγουρη... έχει θέλξει κιόλα. Ισορροπία. Σε σχέση με το Ζαμπά τον τωρινό. Το οποίο είναι αν περιμένω να. Βασικά τον Ζαμπά εγώ δεν τον έβαζα στο Άγκα γιατί είχε δύο κόκκινες. Μόνο που μπαίνει με αυτή την κουβέντα μέσα δεν τον βάζω. Όχι, όχι, δεν είναι. Εγώ θα έβαζα Λιμιό γιατί τουλάχιστον θα ήξερα ότι θα μου δώσει κάτι συγκεκριμένο. Ζαμπά θα περίμενα να μου δώσει κάτι και αν του βγαίνει το παιχνίδι. Για τελικό δεν νομίζω. Ναι, αλλά στην επίθεση δεν θα σου δώσει κάτι συγκεκριμένο Λιμιό. Δεν πάει καλά επιθετικά. Ναι, αλλά δεν είναι καλά με όλους. Αλλά πρόσεξε με τώρα τι έργο είδα το πρωί που ξύμιζα εκεί μέσα στη φιλοσοφία που έχω στον εγκεφαλό μου. Ναι. Το πρωτάθλημα των Πρεσπών δεν μας λένε. Ναι. Άμα πάρουμε Κύπρο, τι θα πούμε, το Κύπρο των Πρεσπών. Άρα ο Λιμιός. θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Σε ανησυχεί που σκέφτεσαι πρωί τέτοια πράγματα, ας πούμε. Τι εννοείς. Δεν είναι μια σκέψη που κάνεις επειδή το πρωί αυτή. Ναι, όχι. Είναι πολύ ακραία βασικά αυτή η σκέψη. Όχι, επειδή έχω δουλέψει το κάρμα πολύ ρε, και τα κοιτάω αυτά. Ωραία. Άρα θα είναι ένα τελειωτικό χτύπημα κύπελο με γκολ του Λιμιού στη χρονιά των Πρεσπών, καταλαβες. Ναι. Είναι δηλαδή, κολλάει. Ναι. Μπορεί να το δούμε. Για το Βάρε βέβαια πρέπει να είναι σε άδεια εστία μόνος του. Μίλα τον λίγο, έλα. Ναι, αυτό κάνω, δεν το καταλάβει αγάπη. Έχουμε αναστήσει ορική και Λούκας Μόουρα στο Λιμιό, θα κολλήσουμε. Πάμε τώρα το λίγο σου γι' αυτό, ναι. Θα πρέπει να δημιουργηθούν κάποιες αλφα συνθήκες για να το βάλει ο Δημητράκης, που είναι συνεπέστατος τακτικά βέβαια και ισορροπεί την πλευρά με τον Μάτος που είναι λίγο ανισόρροπος και κάνει πολύ καλή δουλειά. Αλλά ήρθε και η ώρα μάλλον να... Πώς το σκέφτηκες αυτό το πραγματικά, ρε. Είδες, σε εκπλήσω πάντα. Να πω λίγο κάτι. Βλέπω τώρα συστήχημα πάλι. Τσούμπακ Πομ, προσπάθειες προς την εστία. Over 0,5. Μία δηλαδή. 1,45. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο. Δημήτρης Πέλκας, το ίδιο. Over μισό, 2,30. Τον Πέλκα θα παίξουμε. Πόσες φορές τα έχουμε παίξει αυτά στα αστέρια. Ξέχω να θα πάει μπάλα με 1,5 χιλιόμετρο. Δημήτρης Λιμιός, 3 απόδοση. Εντάξει, δεν το έχω δει. Μάτος 2,5, Κάνιας 4,5, Σάχοφ 2,5, Κρέσπο 5, Βαρέλα 3,5.
Άσχημο είναι. Το Λιμνιού το 3 μετά από τόση ώρα που το μιλάμε, εγώ θα το βλέπω καλά. Φαντάζομαι προς την αιστεία. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Να βρει αιστεία. Ναι. Γιατί αν το πάρουμε κυριολεκτικά προς την αιστεία. Το δοκάρι το πληρώνει, πρόσχε. Το θυμάμαι. Ναι. Δεν μετράει. Ναι. Και μετά είναι η παίκτη τη ΣΑΕΚ. Η στίγμα με πλήρωσε σαν assist. Είχα παίξει goal assist του Σουάρε στο πρώτο παιχνίδι. Ναι. Μου πλήρωσε assist το σουτ του Σουάρε που πήγε στο δοκάρι και γύριζε στο μέση. Ναι. Φαβορή δίνει το ΠΑΟΚ 2.45, 3.35 το Χ, 2.90 το διπλό. Νικητή τροπέο ΠΑΟΚ 1.75, ΑΕΚ 2.08. Θα δούμε. Θα δούμε τι και πώς. Η εικόνα είναι αυτή. 4-2-3-1, όπως είπε η Αγάπη. Να δούμε τώρα αν το Κάνια Σάχοφ για μένα παίζει μόνο. Θα δούμε. Εγώ για κάποιο λόγο δεν ξέρω, θέλω Κάνιας. Αλλά αυτά είναι πριν το παιχνίδι τώρα. Μπορεί να μπει ο Σάχοφ και να κάνει το παιχνίδι της ζωής του. Καλά, έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι σαν χαρακτηριστικά το Ολιβέιρα Κάνιας μας αρέσει. Ναι. Και εμένα μου άρεσε και στα Γιάννα που το είδα. Ναι, και δεν είναι, για μένα δεν είναι και τυχαίο ότι ο Ολιβέιρα εκεί ήταν ανεβασμένος. Και επίσης δεν ήταν τυχαίο ότι χρησιμοποιήθηκε ο Κάνιας γιατί ήθελε να του δώσει αγωνιστικό ρυθμό ενός τελικού Λουτσέσκου. Απ' την άλλη, ο Σάκο βλέπει ότι τον θέλει και πολύ και τελευταία. Δηλαδή, όποτε μπαίνει. Α μπει. Δεν σου παγώνει να μην μπει. Δεν σου παγώνει να μην μπει. Τον πάει καλά. Σου παγώνει. Δηλαδή, ο Ολιβέιρα ξέρουμε ότι μετά το 65-70. Δυσκολεύεται λίγο. Όπως λένε στην γειτονιά μου, κλάνει. Οκ. Δυσκολεύεται. Δυσκολεύεται, ναι. Άρα μπορεί να μπει ο Σάχος στη θέση του εκεί να φεσκάρει λίγο τον άξονα με τον Κάνιας που έχουν παίξει 2 χρόνια μαζί. Ναι. Ωραία, γιατί πρέπει να σκεφτείς και το ενδεχόμενο της παράτασης. Το οποίο. Το οποίο εγώ το βρίσκω πάρα πολύ πιθανό. Να ξέρετε. Μετά από 2 τελικούς, μόνο αυτό δεν έχει γίνει. Στατιστικά δεν έχει γίνει. Ωραία. Γενικά δεν βλέπουμε παιχνίδι υψηλού ρίσκου. Ο Χιμένεθ ετοιμάζει μια ομάδα ορμάται παλικάρια με 3 πίσω, ο Θεός βοηθός στο σύστημα. Εντάξει. Δεν θα πάρουν πολλά ρίσκα κι αυτοί. Εμείς ένα γκολ, εμείς στους 2 τελικούς τους βάλαμε από 2 γκολ. Άμα συμβεί και αυτό θα το πάρουμε. Ναι. Εντάξει. Α, δούμε. Πάντως γενικά είναι ένα παιχνίδι ισορροπημένο. Και νομίζω ότι ευνοεί την ΑΕΚ το γεγονός ότι δεν έχει κόσμο το παιχνίδι. Γιατί συνήθως η δυναμική της εξέδρας πιέζει την ομάδα που είναι πιο αγχωμένη. Ναι. Ωραία. Αλλά δεν το αυτό. Αφήνουμε και αυτό στην άκρη γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι. Πάρα, πάρουμε το παιχνίδι. Σε άδειο γήπεδο, σε άδειο γήπεδο. Επίσης, επειδή βλέπω διάφορες τοποθετήσεις, όντως παιδιών που έχουν ξενερώσει που δεν μπορούν να πάνε και έχουν δίκιο. Μην αρχίσουμε τι να το κάνω το κύπελο και πιο κύπελο τώρα. Έχω ξενερώσει και παροδία και έτσι. Εντάξει, παιδιά, το πάρουμε. Κάνε τον τάμπι και θα μείνει στην ιστορία και α μην πει. Στην ιστορία και να θυμάται σε 20 χρόνια κάποιο ήταν κυκλισμένο το θηλόν το παιχνίδι. Καλά, για μένα δεν ισχύει όλο αυτό το πράγμα με το κύπελο. Όπως λέγανε και το UEFA και όλα αυτά δεν υπάρχει. Μάζευε τρόπαια εσύ και εσύ ότι είναι να είναι. Ναι, είναι το μένουν. 10ο αν το πάρουμε. Ναι, το 10ο τρόπαιο. Δεν είναι λίγο πράγμα. Τρίτο συνεχόμενο και double φέτος. Εντάξει. Όλα είναι τρόπαια. Ναι. Τα χρειάζεσαι. Ναι. Πας σε διψήφιο αριθμό. Συγγνώμη, αλλά όπως και ήρθε να κερδίζει. Ήρθε ένας πιτσιρικάς μια φορά στο Facebook και μου γράφει: Σταύρο, είσαι υπέρ της άποψης πριν το παιχνίδι. Το ναι. Ναι. Να βάλουμε άστρο αν πάρουμε το κύπελλο. Δεν θέλω να του ρίξω ό,τι καντήλι έχει ανακαλυφθεί στον πλανήτη Γη. Να βάλουμε αστέρι, επειδή θα έχουμε 10 τίτλους. Ό,τι καντήλι σου λέω έχει ανακαλυφθεί, θέλω να το ρίξω και την ώρα μόνο που το βλέπω. Τι έκανες, κράτησε την απάντησα την ψυχραιμία. Ψύχρεμα απάντησα, όχι. Κοίταξε, επειδή στην Ελλάδα, Σταύρο και Αγάπη, τα άστρα τα βάζουμε όπως θέλουμε. Ναι. Έχει ξεφτυλιστεί το θέμα. Άλλος τα βάζει. Επιλέγεις εσύ, ρε παιδί μου. Ναι. Ό,τι θες. Για καλό σκοπό. Άλλος τα βάζει για άσχημο σκοπό. Ο Άγιαξ π.χ. που έχει 3 άστρα στη φανέλα του. Ναι, για να μαθαίνετε και οι νεότεροι. Mm. Έχει καθιερωθεί στο ποδόσφαιρο, μην κοιτάτε στην Ελλάδα. Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Εντάξει. Το κάθε αστέρι στη φανέλα μεταφράζεται σε 10 πρωταθλήματα. Ναι. Αυτό είναι. Εγώ προσωπικά, και αν δεν μπει αστέρι, Σταύρο και Αγάπη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα. Ναι, δεν είναι κουβέντα αυτή, γιατί την πιάνουμε. Αυτό ήθελα να δείξω. Ναι, ναι. Ότι είναι ηλίθια κουβέντα. Σας θέλω έμπειρος.
Καλά, γενικά είναι ηλίθιες κουβέντες πριν το μάτς. Το έχουμε όλη τη χρονιά, έτσι δεν πήγαμε, έτσι θα πάμε κι αυτή. Δεν είναι κάτι το να λες. Η ομάδα είναι καλά. Ψυχολογικά μετά την Κυριακή είναι ακόμα καλύτερα. Δεν λένε μεγάλα λόγια όλοι. Και καλά κάνουν στον ΠΟΚ. Από εκεί και πέρα θα φανεί και αύριο. Θα δούμε λίγο πώς θα είναι τα πράγματα στην Αθήνα, στο ΆΚΑ. Μεσημέρι τη ΆΕΚ συνέντευξη τύπου, απόγευμα του ΠΑΟΚ. Νομίζω γύρω στις 3 είναι τη ΆΕΚ, 6.30 είναι του ΠΑΟΚ. Ναι. Με αρκετή διαφορά οι δύο συνέντευξη τύπου και οι προπονήσεις προφανώς. Ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί απόγευμα στο ΆΚΑ. Τελευταία φορά. Νομίζω ότι θα βγει μια αποστολή, θα ταξιδέψουν πάλι όλοι, όπως είχε γίνει και πέρσι. Αυτό νομίζω. Και για τα αγωνιστικά τα είπαμε. Δεν υπάρχουν θέματα, υπάρχει δύο μάλλον, άμα βάζεις και στα δεξιά του Λιμιό Ζαμπά, δύο μικρά διλήμματα για την ενδεκάδα. Αυτά είναι στο αγωνιστικό κομμάτι. Στο εξωγωνιστικό, εντάξει, έχουμε τελευταίο περιστατικό, την απαγόρευση συνάθρησης στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή. Άλλο και τούτο. Αυτό πάλι... Πες ότι είχε ένα γάμο. Τι θα γίνει. Όποιος κάνει γάμο στην Ομόνια, καλύτερα να αυτοκτονήσει. Πάω χωρίς από τώρα. Πες ότι έχει κάτι, εσύ. Γιατί, πού ξέρεις. Εγώ είμαι της άποψης ότι αυτά είναι αστεία. Δεύτερον, δεν έπρεπε να το κάνουμε βούκινο. Τι εννοείς. Μας μαζευόμασταν μόνο 8. Α. Κατάλαβες. Ναι. Στόμα με στόμα. Γενικά τώρα στην Αθήνα τα πράγματα δεν είναι Θεσσαλονίκη. Είναι άγρια. Δεν είναι, η Ομόνια δεν είναι Αριστοτέλους. Ναι, το ξέρουμε. Είναι λίγο ακραία τα πράγματα. Και τώρα ειδικά είναι ακόμα χειρότερα. Ναι. Το τελευταίο διάστημα. Τέλος πάντων. Υπάρχει αυτό. Γενικότερα είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Σε όλα τα επίπεδα. Είναι πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Σε λιγάκι να νομίζω να ξεκινήσει το Νεσάκι η συνεδρίαση. Να δούμε τι θα βγει και από εκεί. Θα είναι όλοι οι πρόεδροι πάλι. Και να μην είναι. Θα έχουμε πάλι δηλαδή σοου τύπου ένας τύπου άλλος, ο ένας απάντησε στον άλλον. Θα είναι κάπως έτσι. Εγώ που διάβασα τα ρεπορτάζ ήταν σαν να είχαν οι συνάδελφοι ανοιχτή ακρόαση. Δεν θα αποκλείεται. Μπορεί κάτι να έχει. Αφού ξέρουν όλους τους διαλόγους. Τι είπε ο Γιαννακόπουλος, τι απάντησε από την Αγγελόπουλη, τι είπε ο Μάξι Αγγελόπουλος. Ο σκοπός, παιδιά, είναι να είναι ο Γιαννακόπουλος και η Αγγελόπουλη. Οι υπόλοιποι να γεμίζουν τις καρέκλες. Να δούμε κανένα... Μην φωτογραφία με άδειες καρέκλες. Να δείχνουμε ο Εσάκη. Μπάκη σε Αγγελόπουλη και όλα αυτά πάλι. Να φωνάζει. Αράχνησε τσιμπάει και το δηλητήριό της προκαλεί τετράωρη στήση. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, ωραία. Θα το διαβάσεις και όλα γιατί σοκαρίστηκε ή όχι. Ο, τι να διαβάσω, τίτλους, θα λέει όλα. Τι να διαβάσω. Τσίμπησε έναν παππού 93 χρονών σε ένα χωριό της Ινδίας και πήρε όλες τις χωριάτσες. Να, αυτά γράφει. Σοβαρά. Όχι. Ωραία, Θεέ μου, τι ζούμε. Δεν μπορώ. Στέργιος, τι έχεις να πεις. Για την αράχνη. Γενικά για όλα αυτά. Εγώ για όλα αυτά περίμενα να παραιτηθεί ο υπουργός, αλλά δεν έχω τέτοια αξίωση. Θα τη βγάλει τη θητεία του. Επιμένει εκεί στα δικά του. Και γιατί να μην επιμένει, εσύ, αγάπη, εντάξει. Θα τον πει κανένας τίποτα. Επιμένει ότι όλα είναι καλά και προσπαθούμε να τα όλα καλά και όλα δειρά, ναι. Θα βάλουμε το βάρο μετά από 2 χρόνια. Ποιο βάρο, εδώ είναι, απειλούν του ανθρώπου κατά τα σπίτια του, ρε εσύ. Υπάρχει ο παδό τη Τότερα που βγήκε φωτογραφία αγανακτισμένο στο ημίχρονο ότι φεύγει. Μάλιστα. Τσακάλι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι καθαριστικό ρόλο έπαιξε ο Άξιο Κισλόγλου χθε. Ναι, το μίλησε. Με το που στέλνει το μήνυμα γίνεται όλη η ανθρωπή. Οπότε Άκη, συγχαρητήρια. Ναι, αλλά ο Άγιαξ παίζει την καλύτερη μπάλα όμως. Εντάξει, φίλε, δεν ήταν και ψέμα όμως αυτό. Στο πρώτο ημίχρονο τι εικόνα είχε. Στο πρώτο ημίχρονο πίστευαν όλοι τον Άγιαξ και με το 2-0. Και μετά σβήναν post. Αυτό εκεί καταλήγουμε σε αυτό που σας έλεγα χθες. Μην κάνεις 15 post, περίμενε. Δεν είναι ανάγκη. Είμαστε παρορμητικοί, δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε. Αν και εντάξει, χθες δεν έγινε τόσο χαμός. Η Τότεναμ δεν είναι Λίβερπουλ. Αλλά και πάλι λίγο θυμήθηκαν όλοι. Α, τι καλά. Αλλά το προχθεσινό δεν έγινε. Η Λίβερπουλ δεν είναι, αλλά θα είναι στον τελικό αυτή που πρέπει. Εντάξει, τέτοια. Πολλά με λίγα να μετρήσεις. Προλαβαίνει ο Κέιν. Προλαβαίνει και ο Χάρι Κέιν. Έκανα ένα σπριντ χθες. Με εκεί στους πανηγυρισμούς. Βέβαια, τι κάνεις τώρα. Βγάζεις τον Μόρα να βάλεις τον Κέιν. Ο οποίος έχει να κάνει προπονήσεις κανένα δίμηνο
Τρίμηνο. Θα βγάλει το Μόρα για να βάλει τον Κέιν. Γιατί ο Μόρα δεν το ξανακάνει ποτέ στη ζωή του αυτό το πράγμα. Δεν το πίστευε, εσύ είχε πέσει κάτω 15 λεπτά. Μόλις πληρωθήκαμε το hat-trick τελικός Μόρα. Την μπάλα δεν την έδινε ούτε. Τίποτα. Αν κάνει το δεύτερο γκολ, δεν μπορεί να το κάνει ποτέ ξανά κανένα ποδοσφαιριστή. Να καταφέρει να ελευθερωθεί από τόσο μικρό χώρο και να πλασάρει ανάμεσα σε τόσα πόδια. Δεν γίνεται. Να μην βρει πουθενά. Δεν γίνεται, ναι, ναι. Δεν γίνεται. Όσες φορές και να το δεις είναι. Δεν γίνεται. Και το, σε το πρώτο γκολ, για να καταλάβουμε τώρα τι γίνεται. Εντάξει, το πρώτο γκολ, την παίρνει την μπάλα ο Ντελεάλη για πάρτε του. Πάει να τη δώσει για να σουτάρει. Τσούπε, βάζει το Μόρα, πάρτο. Ναι. 2-1. Το δεύτερο είναι αυτό που λέμε, δηλαδή δεν μπορεί, ρε φίλε. Mm. Δεν μπορεί. Κλειστή τρίπλα, αλλάζει ξανά πόδια. Πόδι, πάει πίσω, ξανά, μπροστά, αλλάζει. Το... απέναντι γωνία, δηλαδή τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Και το τρίτο, ρε φίλε, βάζει τρίτο στόπερο καημένο ο προπονητής του Άγιαξ για να κλείσει τους χώρους. Το ζών γλιστράει. Αν δεις την αρχή της φάσης, γλιστράει. Ωραία. Ο Ντελίχτ προλαβαίνει, βάζει το. Είναι εκπληκτική παλιά του Ντελιάλη. Ναι. Εκπληκτική ιδέα. Ο οποίος ήταν κακός και χθες. Κακός και χθες σε όλα μέσα είναι. Εντάξει. Τι κακός και χθες. Τι να κάνει δηλαδή. Σε όλα μέσα είναι. Και τον και το γκολ που χάνει, καλά το κάνει που το βγάζει ο. Ναι. Συνέχισε. Ναι. Ωραία. Σουτάρει. Περνάει μπαλά. Κοντράρει στον Ντελίχτ. Πάει μόνο εκεί που δεν μπορεί να τη βγάλει ο Νάνα. Γκολ. Πάλι με κόντρα μπαίνει. Ο Τσαπατσούλης. Εγώ επιμένω ότι είναι Τσαπατσούλης. Αλλά μας ξεφτύρισε χθες. Πόσα γκολ έχει στην Premiership? Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει διψήφιο αριθμό. Διψήφιο δεν έχει σίγουρα. Πόσα έχει? Λούκας Μόουρα. Θα το βρούμε τώρα. Έλα, παιδιά. 30 γκολ. Έλα, το βρήκε, τέργιο. Λοιπόν, στην Πρέμιερ έχει φέτος. Α, στην Πρέμιερ, δεν μόνο Πρέμιερ. 10 γκολ. Είναι τα τρία που πέτυχε, πέτυχε ένα χατρίκ. Ένα χατρίκ πέτυχε πρόσφατα. Και εκεί ανέβηκε. Και να μην τα βλέπει όλα τα μάτια τότε. Δεν πιστεύω να έχει διψήφιο, 10 γκολ. Ναι, εντάξει, δεν βάζω μέσα τα τρία που λέει ο Σταύρος της Huddersfield. Γιατί δεν τα βάλε αυτό. Έχει 55. Πού τα βάλε? Τρία στη Huddersfield. Και μετά που έβαλε. Ένα στην Liverpool. Στο πόσο, στο 3-1. Δεν στάθηκε, ναι, ικανό να μας χαρίσει κάτι. Ναι, κανένας βαθμός. Πάμε παρακάτω. Bournemouth στο 5-0. Το πέμπτο, ναι. Συγγνώμη δηλαδή. Southampton στο 3-1. Κλαρινό, όχι. Όχι, νίκη. Νίκη. Δεν ξέρω αν στο μάτς με τη Wolves πέτυχε το 2-3, το που ήταν και τελικό σκορ, μισό λεπτό θα σας πω. Όχι. Είχε πετύχει το 0-2. Δεν το μετράμε. Πάλι, δηλαδή. Έχει πάλι δεν έδωσε, ναι, αυτό. Δύο έβαλε με τη United. Εντάξει, τα θυμόμαστε. Και ένα με τη Fulham. Και ένα με τη Fulham. Τα θυμόμαστε το που τα είδαμε, τα θυμόμαστε, Στέργιο. Τα 10. Ναι. Όχι, assist. Assist μία. Μία. Τιμημένη. Μία και καλή. Και 5 γκολ στο Champions League. Εντάξει. Δεν λες και αποτυχημένη χρονιά, αλλά δεν είναι, ρε φίλε. Σημείο να φοράς. 15 γκολ έχει σε 47 μάτς. Νορμάλ. Και εγώ αν έπαιζα στην τότε μου 15 γκολ θα είχα. Σιγά. Εκεί θα ήμουν εκεί πέρα. Θα την έσπρωχνα. Ναι, ναι. Ούτε και τα νερά σταυρό θα σας είχαμε. Συγγνώμη. Πόσο. Πόσο. Μεταξύ, 26. Σε σκέφτηκα χθες βλέποντας τη φάση με τον ball boy της Liverpool. Την εξυπνάδα. Παπ. Στο κόρνερ. Είδες. Γράφουν στην Αγγλία ότι γενικά το ψάξαν αυτό το πράγμα με τα στημένα. Και για τη Liverpool το γράψανε και για την Tottenham. Ότι δούλεψαν πάρα πολύ τα στημένα και τις γρήγορες εκτελέσεις. Πάντως, σε αυτό μέσα ήταν και το ball boy της Liverpool. Ναι. Με το που του έρχεται την μπάλα, χωρίς να βλέπει. Παπ, στο corner. Λέει ότι οι παίκτες της Μπαρτσελόνα ειδικά σε κάθε φάουλ διαμαρτύρονται αρκετή ώρα στη διαιτητή. Και το εκμεταλλεύτηκαν και το παίξανε γρήγορα. Έτσι το ποδόσφαιρο, παιδιά, η λεπτομέρεια είναι καθοριστική. Και το ball boy μετράει. Εννοείται ότι μετράει. Πότε ήταν κάπου εσύ είχες βγει... Τα κυνηγά όλη την ώρα δικά μας. Σε ποιο μάτς ήταν, ένα μάτς. Τα δικά μας τα κυνηγά όλη την ώρα. Πολλά, έχουμε φάει γκολ από ball boy στο Πάοκ Σπάρτα τον Άμβα. Το 0-3. Έδωσε γρήγορα την μπάλα ενώ δεν ήμασταν προετοιμένοι. Το ζών. Θα είναι 40 χρόνια το αβόδι. 40 χρόνια θα είναι βόδι, βόδι. Βόδι. Εντάξει, μικρός ήταν ο άνθρωπος. Ζών.
παιδάκι ήταν, ρε. Εγώ ήμουν παιδάκι, σταυρό πολύ αγάπη, αλλά ήξερα πότε θα πετάξω την μπάλα μακριά και θα την πάω να τη στήσω εγώ. Όταν ήμουν μπολμπόι στον Παύλο Μελά. Κάπου πρόσφατα πάλι. Εγώ ήξερα πότε να αφήσω τον τερματοφύλακα και να του πάω στα νεύρα. Τι νομίζει. Παιδάκι. 100%. Τι παιδάκι. Και έβρισε τον Σταύρο, ναι, την μπάλα. Την μπάλα στον παίκτη σε καθυστερούσε. Τρνάβα. Ναι, όταν καθυστερούσε, όταν παίζαμε στον Παύλο Μελά τότε, πήγε να γούσει την μπάλα στο Μικύκλιο. Στο τέτοιο, στο μικρή περιοχή στη γωνία. Ναι. Και πήγα μέσα κανονικά. Και το φόρασε κανονικά. Έβριζα. Με κομψό τρόπο. Έβριζα κανονικά, ρε. Μα ήταν σχολή Σταυρούπολης αυτή. Πού να τα ξέρετε αυτά, αγαπητοί στον Κοζάνη. Πού να τα ξέρετε αυτά. Τα παιδάκια τώρα έχουν ένα επίπεδο. Δεν θέλουμε να έχουν επίπεδο τα παιδάκια. Να το φέρνουμε στο Σταυρούπολη. Δεν θα αλλάξουν τους κανόνες αγοράς τα παιδάκια. Θα είναι λύση 40 χρονών. Πολύ άμεση εκτέλεση. Δηλαδή, του ήρθε η μπάλα κατευθείαν στον παίκτη της Σπάρτα. Ναι, πάρτο. Πλάγιο. Ουιλάκι, μηδέν-τρία. Κάπου τώρα, πρόσφατα πάντως, κάποιο παιδάκι κυνηγούσε την Τούμπα. Είχε κρεμιστεί με κάποιον. Δύο φορές κυνήγησε. Ναι, τώρα πρόσφατα. Τη μία θυμάμαι εγώ. Ήταν έξαλλο. Μία φώναξε Rebel Boy. Ναι. το θυμάμαι και μία ακόμα κάτι. Απλώς επειδή καλό θα είναι στα μάτς θα κρυθούν στις λεπτομέρειες του Champions League λογικά, τα καλοκαιρινά, να έχουμε και εκεί λίγο ένα σεμινάριο. Ναι. Να σημειωθεί λίγο. Τι θα πεις στα παιδάκια δηλαδή. Ότι αν κερδίσει πλάγιο ο Άγιαξ, μην δώσει την μπάλα στον Ντελίκτ γρήγορα. Καθυστέρησε λίγο, πάρ' το χρόνο σου. Ναι. Ας σου φύγει και λίγο η μπάλα. Επίσης αυτή είναι λίγο πιο γρήγορη, αλλά τι μας ενδιαφέρει εμάς. Να γυρίσει η ομάδα πίσω, να τους ζήσει όλους στο τερένα και μετά να δώσει την μπάλα. Ναι. Κάνε ένα νόημα, οκ, okay, κάνε ένα έτσι και μόλις πάρεις το κι, δώστε να. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Τι ωραία πράγματα. Το Παρντών Καφέ Μπάρ είναι μαζί μας, Τέργιο. Το στέκει στον εύωσμο που έχει γίνει συνήθεια. Ένας όμορφος, ζεστός και φιλόξενος χώρος για να πιείτε τον καφέ σας ή το ποτό σας ή κοκτέιλ που φτιάχνει ο καιρός και είναι πολύ ωραίο για τώρα. Υπάρχουν πολλά events με εκπλήξεις. Μεταλλείων Ταύρου 4 στον εύωσμο, δίπλα ακριβώς από τον πεζόδρομο. Πηγαίνετε πολύ εύκολα είτε στο κέντρο είτε στα δυτικά. Τα Νάξους είναι μαζί μας. Πολλές επιλογές σε ανδρική συλλογή, γυναικεία, παιδική, αξεσουάρ και τσάντες. Είτε μέσα από το nac.gr με δωρεάν προστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα, είτε στα καταστήματα. Τσιμής Κίμερο στο τέλος, πλατεία Αγίας Σοφίας, Mediterranean Cosmos, Ελευθέρως Βενιζέλος και φυσικά πολλά στοκ στην πόλη. Εάν θέλετε να γίνετε επαγγελματίας μπαρίστα ή bartender ή να παρακολουθείτε σεμινάρια στην πληροφορική, η επιλογή είναι Data Labs και το διαβίου μάθησης. Επαγγελματίες μπαρίστα με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ. Μπορείτε να γίνετε και επαγγελματίας μπαρτέντες, σεμινάρια και στο σέρβις και όλα αυτά με επιστοποίηση σε λίγες μόνο μέρες στα Data Labs Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-22-2962 και στο datalabs.edu.gr. Μαζί μας στη δεύτερη ώρα και ο Φτύκας, πλακάκια και ήδη γίνεις. Πάρα πολύ καλή επιλογή αν θέλετε να ανανεώσετε το μπάνιο σας, με νέες προσφορές επιλεγμένα ήδη για όλη την άνοιξη και φυσικά με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Θα βρείτε τον Φτύκα Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε για την τελική ευθεία. Η προπόνηση της ΑΕΚ έγινε και σήμερα χωρίς κάποιο πρόβλημα. Όλοι παίχτες στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ. Και είπαμε αύριο στις 3.30 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του προπονητή της ΑΕΚ και του Αντρέ Σιμόες. Συνήθως ήταν κοινέ συνέντευξη τύπου, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια δεν σημαίνει αυτό. Όχι. Ακόμα και εκεί δεν μπορούμε. Ναι, δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτά για το ποδόσφαιρο. Περισσότερα αύριο. Πάμε στο μπάσκετ. Πάμε στο μπάσκετ, γιατί εκεί είναι το ψωμί αυτές τις μέρες. Έχουμε Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Τι γίνεται, ρε φίλε, εκεί πέρα γίνεται ένας χαμός. Γιατί χαμός, όλα καλά. Τελευταία αγωνιστική. Κρίνεται πρωτιά, play-off, ποιος πέφτει, ποιος ανεβαίνει. Που δεν ξέραμε βέβαια κανένα 20 λεπτό πριν αν θα γίνει κανονικά ή όχι. Εντάξει, τώρα λεπτομέρειες. Γιατί έπρεπε να υπάρξει υπουργική απόφαση που δεν υπήρξε. Εντάξει. Έγιναν όλα, εντάξει, μια χαρά. Θα γίνει το play-off τώρα στο Σαββατοκύριακο ή όχι. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αν ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο. Ναι. Περιμένουμε ουσιαστικά τώρα να γίνει ένα έκτακτο ΔΣ του ΕΣΑΚΕ. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι απόφαση μπορεί να πάρει αυτό και όποια απόφαση και να πάρει τι ισχύ μπορεί να έχει, να ενημερωθεί για την όποια απόφαση πάρει ο αγαπημένος Υπουργός Αθλητισμού και από εκεί και πέρα ο Υπουργός Αθλητισμού να πάρει την απόφαση την οριστική γιατί την έλυγε να έρθει από εδώ και πέρα. Και τυπικά να το πάρει κάποιος, ναι. Είναι πολύ δύσκολο να σκηνήσει τα πλοία του Σαββατοκύριακου, δηλαδή είναι πολλές οι εκκρεμότητες. Από χθες ο Παναθηναϊκός
ξέρουμε ότι είναι να τιμωρηθεί με μείον 6. Το να τιμωρηθεί με μείον 6, λέει ο κανονισμός. Ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ αποφασίζει, μάλλον συνεδριάζει Παρασκευές και βγάζει μια απόφαση. Ωραία. Λογικά, πιθανολογώ ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει και σε δεύτερο βαθμό. Ναι. Δηλαδή θα το ψάξει μέσω ΣΕΑΔ, εκτός και αν δεν το κάνει. Οπότε όλο αυτό είναι μια κατάσταση που προκαλεί περαιτέρω χρονοτριβή. Επίσης, υπάρχει ανοιχτή η προσφυγή του Ολυμπιακού στο ΑΣΕΑΔ που έχει να κάνει με τον ορισμό των διαιτητών της 26ης αγωνιστικής. Αν εκεί ο Ολυμπιακός δικαιωθεί, δηλαδή το ΑΣΕΑΔ αποφασίσει ότι ήταν παράνομος ο ορισμός του Αναστόπουλου στο παιχνίδι του, θα πρέπει να ακυρωθεί η αγωνιστική που παίχτηκε χθες, να ξαναοριστεί, να παιχτεί εκεί η 26ης αγωνιστική και μετά να δούμε ποιο θα τα πλήρω. Είναι μια πραγματικά πανέμορφη κατάσταση. Που κάνει χαρούμενες νομίζω όλες τις ομάδες, ναι. Οι οποίες περιμένουν πώς και πώς να κρατηθεί και άλλο η σεζόν, να έχουν να πληρώσουν και άλλο μήνα παίχτες. Είναι κάτι πολύ ευχάριστο πραγματικά για όλους όλο αυτό το σκηνικό. Βλέπουμε το ομάδες να παρακαλάνε τους παίχτες να μείνουν εντωμεταξύ για αυτές τις μέρες. Ναι, κοίταξε, συνηθίζεται παίχτες, ειδικά Αμερικάνοι ας πούμε, που μπορεί να τελειώσει η σεζόν πιο νωρίς ή τέλος πάντων η ομάδα τους δεν μπαίνει στα play-off, να έχουν κάποιες συζητήσεις, παύλα συμφωνίες, σε άλλα από τα αθλήματα με ομάδες που παίρνουν στα play-off. Και τώρα υπάρχει αυτό το σχετικό, το οποίο πώς μπορείς να αφήσεις κάποιον να φύγει, όταν δεν ξέρεις αν η αγωνιστική που παίχτηκε χθες, αν θα ισχύσει. Ακόμα και αυτό είναι ερωτηματικό. Δηλαδή, ας πούμε, η Κίμη πίστευε ότι έμεινε χθες επειδή δεν κατέβηκε ο Παναθηναϊκός και τελικά μπορέσουμε να αλλάξει κάτι να πέσει. Ναι. Ναι. Ωραία. Θεωρητικά εκεί μένει στην κατηγορία και πέφτει το Λαύριο. Ναι. Το Λαύριο προφανώς θα κινηθεί και θα το νομικά, τρέξει φυσικά. Νομικά, γιατί όλο αυτό που έχει γίνει προφανώς και το φύγει και το ρίχνει η κατηγορία. Ναι. Έτσι. Οπότε θα το τρέξει γι' αυτό νομικά. Το Λαύριο προφανώς θα το τρέξει νομικά και θα περιμένει κάποια στιγμή μια απόφαση. Μια απόφαση που δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορεί να πάει πίσω τα play-off για παράδειγμα, πιστεύω. Ναι. Έτσι. Αλλά το να βγει μια απόφαση σε μια εβδομάδα, λέω εγώ, από το ΑΣΕΑΔ, το οποίο να λέει ότι ο ορισμός του Αναστόπουλου ήταν παράνομος, γιατί έχει νομικό πάτημα ο Ολυμπιακός για να το διεκδικήσει αυτό, σημαίνει ότι όλη η αγωνιστική πρέπει να επαναληφθεί. Πρέπει να ξαναπαιχτούν. Τώρα μιλάμε παιδιά για σκηνικά τα οποία είναι καταπληκτικά. Ό,τι να είναι πραγματικά. Είναι σκηνικά τα οποία ειλικρινά δεν έχουν. Νίκο, τα λέγαμε και χθες. Δεν ασχολείται κανένας επί της ουσίας. Απλά έχουμε να σχολιάζουμε, να γεμίζουν στις σελίδες, να γράφονται σοφίες από εδώ και από εκεί για τι πρέπει να γίνει για το καλό του ελληνικού μπάσκετ. Επί της ουσίας δεν ασχολείται άνθρωπος. Φαντάζομαι ο υπουργός δεν είναι πλέον αγχωμένος για το αν θα επιβεβαστεί ο αγαπημένος του Ολυμπιακός. Γιατί όχι, δεν, ξύπνησε... δεν υπάρχει θέμα στο μπάσκετ που δεν ισχύει αυτό. Ναι, ναι, εκεί ξύπνησε ο υπουργός για το ελληνικό μπάσκετ που έβγαλε την ανακοίνωση πριν από μια εβδομάδα να ασχοληθούμε όλοι και να μην καταστραφεί το ελληνικό μπάσκετ. Εντάξει, δεν τον άκουσα νωρίτερα. Οπότε όλα είναι καλά. Υπάρχει θέμα να υποβιβαστεί ο Ολυμπιακός μέσω του play-off, νομίζω όχι. Όχι, όχι. 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 Εντάξει. Δεν υπάρχει θέμα. Το θέμα, αν θα υπήρχε σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής περίοδος κανονικής. Είδαμε χθες και φωτογραφίες, τα λέγαμε και νωρίτερα, την αποθέωση των Αγγελόπουλων από τον Σπάντερμα, τον Σούπερμα με κάτι ωραίες μάσκες. Τους αγκάλιζαν εκεί. Με τα κοντάρια στα χέρια. Ναι, αυτός είναι ο αθλητισμός. Αγνός αθλητισμός, Νίκο. Ναι, ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Πανώ... Ο κόσμος και η ομάδα ένα. Δηλαδή, τι πιο ευχάριστο από αυτό. Ναι. Πανώ ότι αν δεν μας υπολογίζετε θα μας φοβάστε. Έτσι δεν είναι. Ναι. Στο ΣΕΦ. Ναι. Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός για μένα τους ξεφτέλησε όλους. 100% συμφωνούμε. Και δεν κέρδισε τίποτα ο Παναθηναϊκός εκτός του να διασταυρωθεί με τον Ολυμπιακό με το καλημέρα που προφανώς αυτό ήθελε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ναι. Και τι παιχνίδι μπορεί να γίνει τώρα όταν είναι να γίνει ανάμεσα αυτούς, για πες μου λίγο, για πείτε μου. Δεν σε ενδιαφέρει. Τι σειρά play-off μπορεί να γίνει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός σε οποιαδήποτε από τις δύο έδρες. Τι σειρά play-off μπορεί να γίνει. Να κάνουν πάλι. Πώς να παιχτεί παιχνίδι, ποιοι να στηρίξουν. Ας επιλέξουν, Ενικό, που θέλουμε αυτόν και οι δύο μαζί. Α, όχι. Ο καθένας να επιλέξει την έδρα του. Ναι. Εντάξει. Μας κάνουν κάτι μόνοι τους. Τι θα γίνει. Θα το διασκεδάσουν μεταξύ τους. Θα βγαίνει ο Γιαννακόπουλος να κάνει 15 post και την ίδια στιγμή τα υπόλοιπα είναι Ολυμπιακό. Ναι. Νομίζω ότι αυτό που είπε ο Παρθοδόρου χθες μεταξύ άλλων ότι
ουσιαστικά δεν υπάρχει λόγος να χτιστούν τα play-off, δεν έχει άδικο. Ναι. Νομίζω ότι κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Και το, πραγματικά έτσι όπως το συζητάμε, ποιος ο λόγος να γίνουν play-off. Δηλαδή περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσουν παρά θα βρεθεί κάποια λύση. Δεν βλέπω να... Δηλαδή να παιχτούν παιχνίδια στα play-off και τι έγινε. Ποιος ήταν εφέσεις πρωταθλητής. Κανένας. Ξέρω εγώ, η ΑΕΚ που έτσι όπως γίνανε τα πράγματα τελείωσε κανονική περίοδο πρώτη. Ξέρω εγώ. Αυτό πάλι. Έτσι κι αλλιώς, δεν παίζεται. Είναι πρώτη, άρα θα πάρει να παίξει Champions League του χρόνου στο ποδοσφαιρικό για παράδειγμα. Ναι. Δεν παίζεται ευρωπαϊκή έξοδος. Οπότε ας τελειώσει λοιπόν όπως είναι η δουλειά έτσι και να δούμε από εκεί και πέρα πώς μπορεί του χρόνου να γίνει ένα κανονικό πρωτάθλημα με όσους θα συμμετέχουν σε αυτό, δεν ξέρω τι θα είναι. Εντάξει. Με μία άλλη ΚΕΔ πιθανολογώ, επιτέλους με μία άλλη ΕΟΚ. Ωραία. Και επίσης με ομάδες οι οποίες δεν θα είναι οι δύο οι οποίες κρατάνε τις άλλες αμαριονέτες και ανάλογα τα θέλω τους τις χρησιμοποιούν. Αλλά θα είναι ο καθένας θα έχει τα δικά του τέλος πάντων συμφέροντα και όλοι μαζί θα μπορούν να λειτουργήσουν κάπως. Και όχι ο καθένας να κοιτάει το δικό του και να είναι οι δύο που κάνουν ό,τι γουστάρουν και όλοι οι άλλοι απλά να παρακολουθούν. Νίκο, γιατί δεν είναι δυνατοί οικονομικά, γιατί δεν έχουν τέλος πάντων τη δυναμική που είχαν παλιότερα και όλα αυτά. Για να το κλείσουμε, να πάμε λίγο και στο... ναι. Σε αυτό που έγινε στο Περιστέρι τέλος πάντων. Όσο, αυτή είναι δική μου η άποψη, τη λέω συνεχώς. Όσο οι υπόλοιπες 12 ομάδες, 10, δεν ξέρω πόσες είναι. Εμφανίζονται σε συμβούλια ή σε αποφάσεις όπως ο Κακομύρογλου, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν θα έχουμε ποτέ πρωτάθλημα. Μα Λευτέρη, για τη δεδομένη χρονική στιγμή, ωραία, εγώ σου λέω ότι οι δύο Θεσσαλονίκης, δηλαδή τώρα τι να συζητήσουμε για τον ΠΑΟ, η κατάσταση τη ξέρουμε. Έτσι. Ο Άρης έχει αυτά τα θέματα του. Είναι η ΑΕΚ. Ωραία. Η ΑΕΚ, άμα δείτε κάτι δηλώσει του Μάγκη Αγγελόπουλου σήμερα, πιο ίσες αποστάσεις δεν γίνεται να πάρεις. Εντάξει. Αλλά και η ΑΕΚ από την πλευρά της, πώς να μην πάρει ίσες αποστάσεις και να μην κρατάει μια στάση τέτοια όταν πέρσι πήρε το κύπελο, ωραία, πήρε το Champions League, έτσι, και φέτος στο γήπεδό της πηγαίνουν 1000 άτομα και για να μαζέψει ο κόσμος μπορεί να βάλει 5 ευρώ εισιτήριο για να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνεις. Mm. Δηλαδή, πώς να βγει και η κάθε ΑΕΚ, πώς έχει ο κάθε Αγγελόπουλος, δηλαδή να πάει να σπάσει, ξέρω εγώ, αυγά, όταν δεν έχει κανένα από πίσω του. Που εγώ άμα ήμουν Αγγελόπουλος αυτή τη λογική, επειδή έχει τη δύναμη οικονομικά να το κάνει, και είναι και η ΑΕΚ, έτσι, δεν είναι ένας σύλλογος. Με όλο το σεβασμό, ξέρω εγώ, Προμηθέας Πάτας. Ναι, 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 ναι. Έτσι. Είναι η ΑΕΚ, φίλε, που έχει κόσμο, που έχει γήπεδο, ξέρω εγώ, γεμάτο να το γεμίσει, άμα είναι να πηγαίνει καλά και όλα αυτά. Αλλά όταν πέρσι έχει πάρει 2 τίτλους και φέτος ασχολούνται 500.000 άτομα μαζί τους, γιατί έτσι είναι η κατάσταση στο μπάσκετ. Γιατί να σπάσει αυγά και για ποιο λόγο. Πήγε να το κάνει στην αρχή όταν μπήκε, έφαγε τα μούτρα του. Και λεφτά έριξε για να κάνει ομάδα και παίχτες ακριβούς έφερε και στην Ευρωλίγκα θέλει να πάει και τελικά τι, τίποτα. Το σύστημα είναι τέτοιο που σε τρώει. Τώρα, αν υπήρχε και ένας Άρης δυνατός και ένας ΠΑΟΚ δυνατός, μαζί με τις άλλες ομάδες που είναι οικονομικά είναι καλές. Ο Προμηθέας, το Περιστέρι τέλος πάντων, okay, έχει μια ανήκει σε μια συγκεκριμένη τέλος πάντων βάρκα και αυτό. Ξέρω εγώ, ο Ήφαιστος, το Ρέθυμνο, όλες αυτές οι ομάδες είναι ομάδες που οι ιδιοκτήτες έχουν και λεφτά έχουν ρίξει. Έτσι. Και μπορούν τέλος πάντων να δημιουργήσουν μια συγκεκριμένη κατάσταση. Αλλά είναι και άλλοι 12 είναι σε μια... Δηλαδή χθες που έγινε ό,τι έγινε ακούσαμε κάποιους κάτι να ψελίζουν. Δηλαδή του Λαβρίου τον κύριο Ψαράκη. Ναι, ναι, ναι. Άκουσα τον κύριο Μπούμπουρα του Ηφαίστου να λέει κάποια πράγματα. Και ο Αγγελόπουλος είχε την ΑΕΠ. Και ξαναλέω κάτι να ψελίζονται πράγματα έτσι. Όχι ότι πάμε και άντε να δούμε τι να κάνουμε και πάμε όλοι μαζί και δεν ξέρω εγώ τι. Ψιθύρους ακούσαμε. Ναι, σου πω. Θες πάνω, και θα... Πάω, δεν υπάρχει πουθενά έτσι. Ο Πάω δεν υπάρχει πουθενά. Σε κάθε αυτό. Το να βρεθούμε πάνω από μισό λεπτό για το χθεσινό αγωνιστικό νομίζω ότι. Δεν έχει και νόημα. Τι να ασχοληθείς, εντάξει. Ένας τρόπος υπήρχε για να ασχοληθείς με το αγωνιστικό χθες, να είναι το Περιστέρι σε κακή μέρα. Το Περιστέρι δεν ήταν σε κακή μέρα, ίσα-ίσα μέχρι το 27-28-30 ήταν και σε πολύ καλή μέρα κιόλας, παρότι προερχόταν από διακοπή και μπορεί τόσο πάντων με τον ρυθμό είχε να τον χάλασε. Εντάξει, τι να πω. Πάω και ήταν με 8 παίχτες, από την αρχή κυνηγούσε, έμεινε με 7 γιατί τα ρούχα από την άλλη πλευρά άκουγε το σιδείο τον Χρυσικόπουλο να παραμιλάει μετά από μια τεχνική περιοχή σε δεύτερη. Έτσι. Τι ζόρ τραβάει συγκεκριμένη ρε φίλε, δηλαδή. Συγκεκριμένη ρε φίλε, τώρα εντάξει. Είναι πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Τι ζόρ τραβάει, τι έχει στο μυαλό της, τι. Δεν ξέρω τι. Τώρα, πρέπει να γίνονται πράγματα, ούτως ώστε να μένουν ικανοποιημένοι πάντα αυτοί οι οποίοι τρέχουν τις καταστάσεις.
Το Περιστέρι είναι μια ομάδα που θα δεις να καταλάβει πολύ καλά. Φίλε, δεν ήταν τελικός κυπέλου Περιστέρι ΠΑΟΚ στον Πόντο να πεις ότι οκ, θέλει. Μιλάμε για ένα μάτς που είχε ουσιαστικά τελειώσει σε εκείνο το σημείο, δεν είναι. Σωστά. Και έπρεπε το Περιστέρι 17 πόντους. Ναι. Και ξαφνικά πάλι. Που εγώ σου λέω ότι μπορεί ο Χρυσικόπουλος να παραμιλούσε κι άλλο έτσι και όντως να σήκωνε και δεύτερη τεχνική ποινή. Άστο είναι 8 παίκτες οι άλλοι και χάνουν 17 πόντους. Άστο να φύγει. Καλά, όταν έχω χάσει από τη συγκεκριμένη το δικαίωμα να διεκδικήσω το κύπελο και ακόμα περιμένουμε το replay από την ΕΡΤ. Ναι, ναι, σωστά. Θα με πειράξει τώρα, Νίκο, το. Ήταν τόσο καθαρή η φάση, δεν φίλε που δεν χρειάζεται replay. Ναι, θα με πειράξει τώρα η αποβολή του Χρυσικόπουλου. Απλά δεν υπήρχε λόγο, είναι αυτό που λέει ο Νίκο. Δηλαδή οι άλλοι παίζουν όχι απλά με 8 παίκτες, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Άστο. Και τώρα λοιπόν πρέπει ο Πάο, για να μείνουμε στο όσο μπορούμε στο αγωνιστικό, πρέπει να περιμένει να δει τι θα γίνει με τα play-off. Ωραία. Σε αυτή την κατάσταση που κρατεί, ναι. Τις συνθήκες που κρατούν. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ περίμενε να παίξει χθες, να παίξει το Σάββατο, να παίξει και Τετάρτη και ο καθένας μετά να πάρει τον δρόμο του. Ναι. Άντε να έπαιζε και το άλλο Σάββατο, σου λέω εγώ, μπορεί. Μπορεί. Έτσι. Δηλαδή να πρέπει να πάει δύο φορές την Πάτρα σε αυτή την κατάσταση. Πάλι να το πούμε και να πάει την Πάτρα. Τέλος πάντων. Οκ. Okay. Και τώρα πρέπει να περιμένει και ο ΠΑΟΚ όπως και πολλές άλλες ομάδες που είναι σε ανάλογη κατάσταση με τον ΠΑΟΚ, θα σας πω εγώ. Έτσι. Γιατί σε πολλές ομάδες έχουν γίνει αποχές, σε πολλές ομάδες οι παίκτες είναι πίσω. Εδώ στον Πανιόνιο είπαν ότι η παίκτης έχει ενοχλήσεις και βγήκε στην κάμερα της ΕΡΤ και είπε ότι δεν παίζω επειδή δεν πληρώθηκα. Εδώ δεν κατέβηκε προπονητής, τώρα τι να λέμε. Α, ναι, είναι και αυτό, και προπονητής. Ναι. Αποχή προπονητή να πω, δεν έχω δει ακόμα, πουθενά είναι πρώτη φορά το βλέπω που δεν κατεβαίνει σε παίκτη ο προπονητής. Ναι, ναι, ναι. Δεν το ξέρει. Και όλοι αυτοί τώρα και μέσα και ο ΠΑΟΚ που είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση πρέπει να περιμένει όλο αυτό το σκηνικό που λέγαμε πριν. Για να δει πότε θα γίνουν τα play-off, αν θα γίνουν μέσα αυτή τη διαδικασία να προπονείται και να κρατάει έναν αγωνιστικό ρυθμό όσο μπορεί να το κρατήσει ο Παθεοδόρου, όσο μπορεί να δώσει κάποιο κίνδυνο στους παίκτες να είναι κάθε μέρα στο γήπεδο, ξέρω εγώ, και να κρατήσουν μια κατάσταση για να μπορέσουν να παίξουν τα play-off όταν και αν γίνουν αυτά. Αυτή είναι η κατάσταση. Στο λίγο μπάστιο. Ας τελειώσει, Νίκο, η παροδία. Να δει ο ΠΑΟΚ μήπως μπορέσει και μπει σε ένα άλλο μονοπάτι που αμφιβάλλω πάρα πολύ εγώ αν τα καταφέρει το καλοκαίρι. Γιατί εντάξει, η κατάσταση δεν παλεύεται και δεν έχει το παραμικρό νόημα αυτό που γίνεται και στο ελληνικό μπάσκετ γενικότερα και στον ΠΑΟΚ ειδικότερα δεν. Ναι, συμφωνώ. Δηλαδή το επόμενο είναι να εγκαταλείψουν την ομάδα και αυτοί που την ακολουθούν πιστά την τελευταία πενταετία. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Κοίταξε, η ομάδα εδώ και ένα-ενάμιση μήνα πάνω κάτω είναι παντελώς εγκαταλελειμμένη. Ναι, αλήθεια, δηλαδή, είναι. Αλήθεια είναι. Πηγαίνει εντελώς με το φιλότιμο του Παπαθεοδόρου, των συνεργατών του, των παιχτών που έχουν απομείνει και όλα αυτά. Δηλαδή, από τη στιγμή που έγινε και η αποχή του Γκάρετ και του Χάτρε και δύο παίχτες φύγανε χωρίς να ιδρώσει κανένα αυτή, να ασχοληθεί κανένας, η ομάδα πηγαίνει, απλά κρατιέται, πώς θα σου πω, σαν να είμαστε μια παρέα που μαζευόμαστε και παίζουμε, ξέρω εγώ, για να βγάλουμε τη χρονιά αυτό. Νίκο, αυτό είναι το πράγμα. Συμβαίνει κάτι πέρα από την ομάδα, εντάξει, την προσπάθεια του coach που είναι αξιέπαινη και των παιδιών που έχουν απομείνει στα διοικητικά. Δηλαδή, ψάχνονται καθόλου ή απλά περνάνε οι μέρες. Δεν έχω καμία πληροφόρηση για το αν υπάρχει. Μια επαφή, ρε παιδί μου, κάτι, ένα δήμωση, πλάνο. Κάτι να σήκωσε κάποιος ένα τηλέφωνο και όλα αυτά. Παιδιά, η κατάσταση στην ΚΑΕ είναι πάρα πολύ περίεργη γιατί υπάρχει το πλέγμα της οικογένειας Σαββίδη γύρω από την ΚΑΕ, το οποίο πλέγμα την κρατάει σε μια κατάσταση τέτοια που πρέπει να περιμένει μια οριστική απόφαση της οικογένειας Σαββίδη. Έτσι. Την οποία οριστική απόφαση, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί κάποιος να την πιέσει για να την πάρει. Ναι. Που για μένα οριστική απόφαση είναι ότι, παιδιά, σταματάμε να ασχολούμαστε, κάντε ό,τι θέλετε. Είναι ή ασχολούμαστε άλλη, και δίνουμε αυτά. Ή άλλοι να ασχολούμαστε και μπαίνουμε μέσα και πάμε πολύ δυνατά. Ναι. Ωραία. Εγώ δεν πιστεύω ότι η οικογένεια Σαββίδη βλέπει όλο αυτό το σκηνικό που υπάρχει στο μπάσκετ και δεν την απασχολεί. Δεν το δίνει σημασία. Έτσι. Όλο αυτό που γίνεται με τον Αναστόπουλο, με τα μηχανάκια, με τον έναν, με τον άλλο, με τον ένα που δεν κατεβαίνει, με τον άλλο που δεν κατεβαίνει, δηλαδή πιστεύω να είναι διάφοροι. Έτσι. Αλλά το πιο σημαντικό όλων είναι όσο το δυνατόν γρηγορότερα, δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος να πιέσει την οικογένεια Σαββίδη προς αυτή την κατεύθυνση, να γίνει μια κουβέντα για το τι μέλη γενέστε όσον αφορά την εμπλοκή της, όποια και αν είναι αυτή, για να δει και ο καθένας ποια τι μπορεί να κάνει. Σήμερα που μιλάμε εγώ πάνω από
5% πιθανότητα να είναι ο Μπάνε πρέσβης για τον χρόνο στην ομάδα, δεν βλέπω. Ναι. Και οι συνεργάτες του. Έτσι. Δεν βλέπω να... Και το 5% που λέω είναι πολύ. Είναι όλα τόσο στον αέρα, ρε Νίκο, να σου πω κάτι. Εγώ παίρνω σαν δεδομένο ότι είπε ο Μπάνε ότι θα αποχωρήσει. Οκ. Okay, σεβαστό, λογικό κτλ. Το είπε πέρσι τον Ιούλιο, δεν θυμάμαι. Σχεδόν ένα χρόνο πριν. Ναι, ωραία. Από ό,τι φαίνεται δεν έχει αλλάξει κάτι, έτσι δεν είναι? Όχι. Να έχει αλλάξει εννοώ με το που κάτι το... Ναι. Ωραία. Που νομίζω με τις τελευταίες εξελίξεις και όλα αυτά που γίνονται είναι ακόμα πιο σίγουρο για την αποχώρησή του. Θα αποχωρήσει η διοίκηση μετά το τέλος της σεζόν την επόμενη μέρα, θα κάτσει μέχρι τον Ιούλιο, θα αφήσει την ομάδα τελευταία μέρα πριν ξεκινήσει η νέα σεζόν όταν δεν βρει κάτι άλλο, δηλαδή είναι όλα τόσο θολά και τόσο... Αν ο Μπάνετ Ρέλετς πει ότι φεύγει, θα πρέπει να βρεθεί κάποιος να υπογράφει. Το να βρεθεί κάποιος να υπογράφει, όπως ξέρουμε πολύ καλά, δεν είναι και πολύ εύκολο στην εποχή μας. Γιατί τα παίρνει και όλα πάνω του. Μπορεί να είναι διοίκηση που το δικείου μεν, αλλά δεν γράφονται στο χιόνι όταν υπάρχουν, ξέρω εγώ, υπάρχει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, όταν υπάρχουν χρέη προς τους και όλα αυτά. Ας υπογράφει ο Εραστέχνης. Γιατί αν φύγει, φαντάζομαι, η διοίκηση του Μπάνε, δεν θα πάει η κατάσταση στον Εραστέχνη. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι πρέπει οποιαδήποτε εξέλιξη είναι να υπάρξει, να προκύψει άμεσα. Δηλαδή όποιες συναντήσεις να γίνουν άμεσα και να έχει ο ΠΑΟΚ ένα μπούσουλα για του χρόνου με όποιον άνθρωπο και αν είναι στο τιμόνι, είτε είναι η διοίκηση πρωτοδικείου, είτε ο Σαββίδης, είτε είναι κάποιος άλλος ιδιοκτήτης αν έρθει, δεν ξέρω, και να έχουμε ένα μπούσουλα για το τι μπορεί να κάνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα γίνει έτσι, αλλά έτσι θα έπρεπε να γίνει. Μάλιστα. Αυτό. Ωραία. Έγινε, Νίκο. Περιμένουμε για τα υπόλοιπα. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Νομίζω μέσα στην ίδια και τη μέρα σίγουρα θα βγουν κι άλλα από τον Εσάκη και από όλα αυτά. Αν θα έχουμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Μαζί μας το ρίζεις η Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ξεκινάει 17 Μαΐου Παρασκευή η παράσταση Παύλα αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου, από τους Άγγελο Διονυσίου, Στέλιο Διονυσίου και Διαμαντή Διονυσίου. Πριν από αυτό, Σάββατο στο θέατρο Βεργίνα θα προβληθεί ο τελικός ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο ΆΚΑ, στη μεγαλύτερη full high definition της οθόνης της πόλης. Νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή, αφού δεν μπορεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ να βρεθεί στο ΆΚΑ. Κλείστε κύριο στα εισιτήριά σας από το ticketservice.gr, καταστήματα public και φυσικά από τα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο. Μαζί μας είναι τα Ναξούς και σήμερα. Πολλές επιλογές, ανδρική συλλογή, γυναικεία, παιδική, αξεσουάρ και τσάντες. Είτε μέσα από το nak.gr με δωρεάν αποστολή και άλλαγη σε όλη την Ελλάδα. Είτε σε ένα από τα καταστήματα που υπάρχουν στην πόλη. Και έτσι, Μισχύ Μεριστοτέλους και Μετένιαν Κόσμος και Πλατεία Αγίας Σοφίας και πολλά στοκ. Με πάρα πολύ καλές τιμές και προσφορές που αγγίζουν και το 70%. Και κατάστημα υπάρχει και στο Ελευθέρω Βενιζέλο για όσου ταξιδεύουν. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε σεμινάρια στην πληροφορική, θα απευθυνθείτε στον Data Labs Κέντρο Διαβίου Μάθησης. Υπάρχουν σεμινάρια για να γίνετε έξπερτ στην πληροφορική και απαραίτητη στην αγορά εργασίας, σεμινάρια ακόμα προγραμματισμού, ανάπτυξης λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου και αποκτάτε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Data Labs Κέντρο Διαβίου Μάθησης, Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-222962 και στο datalabs.edu.gr. Και το Παρντών Καφέ Μπάρ είναι μαζί μας, το στέκει στον Εύωσμο που έχει γίνει συνήθεια. Ένας όμορφος, ζεστός και φιλόξενος χώρος, είτε για να πιείτε τον καφέ σας από το πρωί, είτε για να καθίσετε μέχρι και το βράδυ για ποτό ή κοκτέιλ. Υπάρχουν και πάρα πολλά events με διάφορες εκπλήξεις. Μεταλλείων Ταύρου 4 στον Εύωσμο του Παρντών, δίπλα ακριβώς από τον πεζόδρομο. Φτάσαμε στο τέλος. Εμείς θα επιστρέψουμε Δευτέρα. Δευτέρα, ναι. Γιατί αύριο θα είμαστε όλοι δυσκολισμένοι για το τελικό, θα πηγαίνουμε προς Αθήνα. Σαν Πάκος 4. Οπότε, τι άλλο έχουμε, Στέρια? Αυτά, δίνουμε σκητάλη στον Άρη σε τον Paris Press. Τουλάχιστον εγώ θα ακούσω τα παιδιά να δω πώς αναλύσουν το χθεσινό παιχνίδι και τι βλέπει ο Αντώνης κυρίως για τον τελικό. Μένετε στο Λίμπερο 107 και 4. Καλό μεσημέρι.